φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ώρα για Καμόρα, εγώ το φίλο μου τον Καμόρα όταν έχει ρέντα. Τον λέω παίξε μπάλα αγόρι μου. Παίξε μπάλα αγόρι μου, συλλαλητήριο είχες. 1800 άτομα μαζεύτηκαν εκεί. 100.000 οι Χαλκιδικοί πήγανε. Έπρεπε να γίνει το συλλαλητήριο, του λέω αγόρι μου, σε άλλο μέρος. Πού έπρεπε να γίνει? Στο Μαρακανά. Έπρεπε να γίνει στα Φλογητά, στην Καλλικράτεια, στην Επανομή, στην Ηράκλεια. Πού το κάνεις το συλλαλητήριο, είναι αγόρι το μου, με 23 βαθμούς. 45 λεπτά έκανα να ανέβω την. Πάλι, πάλι με αυτή την πότσαρη. 62 φορές του είπε. Λοιπόν, περίμενε. Έχω τρελαθεί. Είσαι ο MVP του συλλαλητηρίου. Είμαι. Ο Σέρλο Χόλμς της πότσαρη Μαρτίου. Είμαι. Τι θα γίνει με αυτή την πότσαρη Μαρτίου, ρε Ραπτόπουλε? 45 λεπτά. Τι θα γίνει με αυτή την πότσαρη Μαρτίου? 45 λεπτά. Από Παρασκευή απόγευμα πότσαρη Μαρτίου ακούω. Πότσαρη Μαρτίου. Έφτασε τελικά. Πότσαρη από Όλγας μέχρι απάνω τέρμα. 45 λεπτά. Τέρμα πότσαρη. Και λέω πού είναι αυτή, γιατί πάνε στο συλλαλητήριο, είναι από την άλλη μεριά. Καραγιανίδη έφτασε. Το από την άλλη μεριά το συλλαλητήριο. Πού το κάνουν αυτοί? Πώ λέγεται εκείνη η εκκλησία που τη χτίζαν 30 χρόνια εκεί στο φανάρι τη Βούλγαρη και τα έπαιρνε τα λεφτά ο παπά και τα έτρωγε και. Ξέρει τι είχε γίνει εκεί? Τι είχε γίνει? Το 95. Είχε πεθάνει ο θείο μου ο Στέλιος, να πούμε. Γιατί? Πέθανε το 95. Τον άφησε. Ναι. Και πάμε στο μνημόσυνο και βγαίνει ο παπά. Λέει μπορεί να χτίζετε 30 χρόνια αυτή η εκκλησία, λέει, αλλά εγώ ήμουνα, λέει, εκτό, λέει. Πώς το λένε, εκτός εκκλησίας. Ναι, αλλά τα τρώγε, λέει ο προηγούμενος. Όλες οι εκκλησίες χτίζονται με δωρεές. Ναι, παρόν ο Ραπτόπουλος. Και λέω, ρε γάμο, το λέω, 30 χρόνια. Εγώ δεν ήξερα τότε το 95. Φουκαράς, δεν ήξερα. Πικρό παιδί. Λέω, κλέβανε οι παπάδες, λέω, το παγκάρι να πούμε. Τέλος πάντων, σε εκείνη την εκκλησία γινόταν ο χαμός. Και λέω, μήπως το συλλαλητήριο γίνεται, λέω, από τη μεριά, λέω, της εκκλησίας εκείνης που άρμηγε ο παπάς το 95, να πούμε. Όχι, μου λέει, γίνεται από την άλλη μεριά. Σω πάρε γάμο, το λέω. Ήταν και κάτι κομμουνιστές εκεί που κάνανε γιατί να γίνεται πόλεμο στη Συρία.
Άχου τώρα να δεις τώρα, τι κουτσομπόλιδες οι κομμουνιστές. Τι σε νοιάζει εσένα ρε άμα γίνει ο πόλεμος. Πώς σε νοιάζει, ο κομμουνιστής έχει άποψη και γνώμη για όλα. Τα ξέρει όλα ο κομμουνιστής. Όλα τα ξέρει ο κομμουνιστής. Θέλω να μου πεις ένα απλό πράγμα. Ναι. Κομμουνιστή φτωχό είδες ποτέ? Κομμουνιστή φτωχό. Άρα μα σκέφτεσαι δεν είδες. Ούτε θα δεις. Δεν θα δεις κομμουνιστή φτωχό. Γιατί το όλοι οι κομμουνιστές έχουν άποψη. Έχουν λύσει το πρόβλημα της ζωής τους, το παίζουν ψυχόπονοι, ψυχόφθορη, ό,τι. Μοιάζονται για την κοινωνία. Η κοινωνία θα τέλει. Έχουν λύσει την τσεμπούλα τους, έχουν γεμίσει την πισίνα, αξίριστη μασχάλη και άποψη για όλα. Σταυροπόδι. Σε κυβερνάει αριστερό. Άκου τώρα, σταυροπόδι του τεμπέλη. Ναι. Έτσι. Πίπα, ακριβή καπνό. Και ναι. Άποψη για όλα. Ναι. Ξέρουν τι γίνεται στη Συρία. Έχουν άποψη για τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Ξέρουν με ποια ιερόδουλη ήταν ο Τραμπ. Ξέρουν τη μασέλα τη Χίλαρη. Πόσα λεφτά έχει ο καθένας. Όλα αυτά τα ξέρουν. Ναι. Αλλά. Πίσω και σέφαγα. Γιατί δεν παίρνουν κανένα άλλο μετανάστε στο σπίτι, ρε, που βάλουν τα hot spot, μη βαράτε τα παιδιά και κάντε τους. Ε? Hot? Hot spot. Τα hot spot. Αυτά να πάνε τα πείτε, κύριοι του κομμουνιστών και υπονόψυχοι, σε αυτούς που έχουν τα νησιά και έχουν ρίξει όλη την περιουσία τους, για να κάνουν τα ξενοδοχεία τους, να υποδεχθούν τους τουρίστες, που οι τουρίστες να αφήσουν το ΦΠΑ, για να ζήσετε εσείς. Έτσι. Γιατί το κράτος περιμένει και ο ελληνικός λαός τα ξένα, τα λεφτά των ξένων, φίλε. Κάνε μια παύση. Δεν κάνω τίποτα. Κουμή. Δεν κάνω τίποτα γιατί έχω ακούσει χίλιες ιστορίες με αυτούς τους κομμουνιστές. Έχω ακούσει ιστορία. Άποψη για όλα και μυροκάματο μηδέν. Μηδέν το μυροκάματο, Κωστάκι μου. Μην πάρουμε τίποτα. Τίποτα στα χέρια. Μην τα πονέσουμε τα χέρια μας. Και ο Χριστός κομμουνιστής ήταν, ρε φίλε. Την ίδια άποψη. Γιατί ρε ο Χριστός ήταν κομμουνιστής? Και τη μουσική δεν είχε. Και επειδή είχε μουσική. Δούλευε. Είδες κανένα κομμουνιστή με μουσική πλέον? Δούλευε. Είδες κανένα κομμουνιστή με μουσική? Το ξυρίσανε, φίλε. Άμπραβο. Έτσι. Εξουσία είναι. Τελειώσαν τα μουσική στους κομμουνιστές. Τελειώσαν. Γραβάτα βάλανε. Άνε τώρα χρυσαυγή. Και να τον είδες εκεί πέρα το κυβερνητικό του δεξί χέρι που ήταν στα συλλεκτήρια και πήρε τους υπογές. Με γραβάτα τώρα. Τις υπογές βλέπει μόνο στο paintball. Ποιος ήταν αυτό? Αυτό σου ένας αδύνατος να πούμε. Αδύνατος. Ένας αδύνατος, ναι. Πέρυσι μπάρμαν το απέζε. Σήμερα τον περιμένανε, λέει, ο Μπούζος με τον. Πώς το λένε. Το Θωμαίδη, τον. Πώς το λένε, τον. Πώς το λέγανε αυτό το βουλευτή, ρε. Ποιος ρε αυτό. Ζιάκας, πώς το λέγανε. Ποιος Ζιάκας, ρε. Πώς το λέγανε, ρε, το βουλευτή. Ποιος που έλεγε να καεί. Της Ένωσης Κεντρών, να καεί η Βουλή, πώς το λέγανε. Ζιάκας, πώς το. Ζοκάς. Φωκάς. 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 Φωκάς έκανε, φίλε, την καλύτερη διαφήμιση. Την είδε φίρμα Φωκάς, δεν ήρθε, λέει, στο. Ήξερες εσύ πριν πει, ανεβήκε στο Βήμα, κανένα Φωκά, εσύ. Τον ήξερα, ρε. Τι ώρα τον ήξερες? Στο δίκιο Τούμπας. Ποιο τον ήξερες, βρε, στο δίκιο Τούμπας, να πούμε. Στο δίκιο Τούμπας πήγε. Επειδή ήταν συμμαθητή σου, ρε. Ναι. Ο Κόκκινος τον ήξερε. Ούτε ο δάσκαλός σας του θυμόταν αυτό το Φωκά. Φωκάς τώρα. Φωκάς. Πήγε, ανέβηκε πάνω στο σανίδι και έπιασε το μικρόφωνο εκεί. Τώρα, ήταν και κάνα δύο-τρεις σταμοντόβιδες από κάτω. Και έκανε και το σύνθημα Φωκάς τώρα. Μπορεί να πάρει και 100 ψήφους αυτός. Λες. Τώρα που. Το που κατέβηκε στην Αθήνα, τι είπε για την Άλλαξε. Άλλαξε. Γιατί? Γιατί εκείνη Αθήνα. Γιατί το δείξανε το δάχτυλο, Κώστα μου. Ποιο δάχτυλο? Το δάχτυλο το καλό. Το και ξέρετε ότι ένα χοντρό δάχτυλο και σε ακουμπήσουν και πονάει. Δεν το παίζει ιστορία. Ναι. Το δείξαν το πατόφιαρο εκεί πέρα. Ναι. Δηλαδή αυτό το πατόφιαρο να κατέβει άμμο και τσιμέντο, πρόσεχε. Σε μια μέρα άλλαξε. Ρε. Τι θα, σε ώρα θα αλλάξει, όχι σε μέρα. Σε μια μέρα άλλαξε. Ρε. Έγινε η δουλειά του. Ναι. Ασχολήθηκε όλο το ίντερνετ, δηλαδή, όλο σήμερα, το κόσμο με το όνομά του. Ο Φωκάς δηλαδή έκανε αυτό που έκανε ο Γκαγκάτσης όταν κατέβηκε στην Αθήνα. Αυτό που έκανε να πούμε ο Κυρτζίκης όταν κατέβηκε στην Αθήνα. Αυτό που έκαναν οι Έλληνες διαιτητές στη Θεσσαλονίκη όταν κατέβηκαν στην Αθήνα. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Κάτσε τώρα, γιατί εδώ είπα για τους κομμουνιστές και έρθει κυβερνητικό μήνυμα τώρα. Ναι, Τι λέει η κομμούνα. Άσε τα κομμουνιστικά, μίλα για μπάρα, δεν σε συμφέρει τώρα. Ε, κυβερνητική, για μπάλα, ακροδεξιός ήσουν εσύ πριν 3-4 χρόνια. Κομμουνιστής, στέλνει μήνυμα. Βρείτε με στο Instagram με το όνομα Κωστής Δραπτό. Ξαναλέω, Κωστής Δραπτό. Φωτογραφιούλες κάθε μέρα και βιντεάκια. Κομμουνιστής ξέρει τον καπιταλισμό. Άλλος κομμουνιστής. Ναι. Και είναι κομμουνιστής. Μόνο μπαίνουμε ποτέ τα χέρια σε σπίτι σε. Πώς τα λένε, τα σπίτια σε ξέρια τραπεζίτη, πώς τα λένε αυτά. Έτσι λέει, ναι. Πήγα να ρίξω, λέει, το άγαλμα. Με δύο ώρες δουλειά, ναι. Όμως γιατί δεν πληρώνεται με κουπόνια να πάει να πάρει ψωμί από το ρωσικό καθεστώς και θέλει ευρώ? Κάτσε ρε, το άγαλμα του Αμερικάνου. Καλά έκανε, ρε. Τώρα καλά έκανε. Η λευτεριά σε αυτούς που πήγαν να ρίξουν το άγαλμα. Ναι, ναι. Ναι. Πώς? Άμα ρίξει το άγαλμα. Τι δουλειά έχει, ρε, το Αμερικάνου το άγαλμα εκεί πέρα. Ήταν με τον εμφύλιο μέσα να κατεβαίνει. Ποιο άγαλμα πήγα. Πώς το λέγανε, ρε, αυτό που είχε το άγαλμα. Ρουτ Μουτ, πώς το λέγανε. Ποιο Ρουτιφέλερ είχαμε, ρε. Έναν Αμερικάνο που ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πού ήταν αυτό το άγαλμα? Καλύτερο κάπου εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Ένας αυτός που ανακατεύτηκε, να πούμε, με τα εθνικά μας θέματα. Με τους καμπουτσίδες. Τρούμαν τώρα. Διάλειμμα, λέω. Αυτοί καπνίζουν λαβουμπογιάκικα. Διάλειμμα. You won't know.
Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρ. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρης. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρης.com. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε Excel. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε Excel τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε Excel και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε Excel. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Θύμησες να γευτείς γύρω με την νοστιμιά του παλιού καλού καιρού? Γύρω Καρβουνιές. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της γύρω που ψήνεται όρθια στα Κάρβουνα. Στα Κάρβουνα και το χειροποίητο σουβλάκι. Το παραδοσιακό λουκάνικο. Το παραδοσιακό κεφτεδάκι με μοσχαρίσιο κιμά. Αλλά και το μπριζολάκι. Σε σάντουιτς ή στο πιάτο. Εσύ είπα θα συμπίσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρε. Και ό,τι άλλο επιθυμήσεις, στις γύρω Καρβουνιές θα το ζητήσεις. Γύρω Καρβουνιές. Γύρω όρθια ψημένο στα Κάρβουνα. Νόστιμο σαν τον παλιό καλό καιρό. Τούμπα, Γρηγορή. Λαμπράκι με διαφόρα γωνία. Delivery 2310-988-198. Η Χρυσούπολη αγοράζει, επισκευάζει και πουλάει μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Λάπτοπ, τάμπλετ, τηλεοράσεις, οθόνες, κινητά τηλέφωνα και iPhone. Χρυσούπολη. Αξιόπιστες συναλλαγές. Τηλέφωνο 2310-555-093. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, τελειώνει η σεζόν. Μη σταμάτα για τη σελελτήριο, φτάνει τόσο. Τι? Φτάνει τόσο. Ξέρουμε ότι μπότσαρη με την ανέβηκε στην Παρασκευή 45 λεπτά. 1827 φορές το είπε. Πάμε παρακάτω. Με εκνεύρισε, ρε φίλε. Καλά να πάει. Φλάντζα έκαψα. Ρε μύριζε η Βούλγαρη καροτέρε. Τι σελελτήριο θε, ρε. Καροτέν εξάρι, ρε. Μαγιό, στρινγκ, βυζιά, μιλφάρι, πέραν εκεί πέρα. Τα μουλφιτερόλ πηγαίναν στη Μουδάνιον. Θα πηγαίναν στα φλογητά. Για εκεί, για εκεί. Για παραπέρα selfie. Δεν είναι. Παραπέρα selfie εκεί στη, πώς είναι, στη φούρκα. Φούρκα. Βρωμοκαλικράτεια, βρωμοφλογητά ναι, να πούμε. Ναι. Η σούλα από το πολύχρονο αφιερώνει, ξέρω εγώ, στο στέριο από την κίνηση, ξέρω εγώ. Αφιερώνει. Τέτοια πράγματα. Δεν είμαι καλό και μου λε τώρα. Και τώρα ακούσω εγώ τώρα. Μπλουμπλουμ τουρσουνίδη τώρα τι λέγε. Μπλουμπλουμ σε παρακαλώ. Κοπέ Ελλάδα στα δύο. Κοπέ Ελλάδα στα δύο. Τάπα καλά, τάπα. Τάπα καλά, τάπα. Χειροκροτήσω από κάτω εκεί. Μπράβο! Ο Μίτογλου μετά πήγε να πιει καφέ στο Μίτογλου. Τα είπα καλά, τα είπα. Τα είπε καλά. Τα καλά. Εντάξει, από 500 ευρώ θα πάρει 600. Μεγάλη δουλειά. 500 χρόνια εδώ περιμέναμε. Καλά, δεν καλά, δεν χωστεί λάθος θα φέρε. Καμιά, πώς λέει, καμιά ευθύνη, δικαιοσύνη, χωρίς δικαιοσύνη, καμιά ειρήνη, καμιά ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Άσε ρε τον κόσμο να πάει να ρίξει να πούμε καμιά βουτιά εκεί στην Καλλικράτεια να πούμε. Στην εξωτική Καλλικράτεια όπως λέει ο Ραγκάτσης. Εξωτική είναι. Δεν μου λες. Δεν σου λέω άρα. Champions League τι βλέπεις? Λίβερπουλ θα το σηκώσει. Λίβερπουλ, ε. Ο Σαλάχ ο Αιγύπτιος εκεί ο Τουταγχαμών. Ναι. Το ηλεκτρισμένο μαλλί. Ναι. Έτσι. Ναι. Θα κλάψει ο Κριστιανό. Θα κλάψει. Θα κλάψει μάλλον μου πικρά. Λες, ε. Θα του εξηγηθεί ο Σαλάχ. Πόρε φίλε. Λάρισα ΑΕΚ που τη βλέπεις? Ποια Λάρισα ΑΕΚ? Δεν πήγε από Λίβερπουλ. Λοιπόν, είδα την ΑΕΚ και με προβλημάτισε. Δεν προβληματίζεσαι καθόλου. Όχι, την είδα. Σου ρίξε στάχτη στα μάτια. Δεφορμέ την είδα. Δεν είναι δεφορμέ. Λείπανε βέβαια δύο-τρεις. Προς παπά κόστα. Ο Λιβαδιάς και τα λοιπά, ναι. Αλλά την είδα πάρα πολύ. Το ΠΑΟΚ πώς τον είδες αφού λες για την Λιβαδιά? Τι να πω. Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες? Την ΑΕΚ δεν τη βλέπω με τη Λάρισα. Τον ΠΑΟΚ πώς είδες εσύ? Φιλικό. Α, μπράβο.
Γιατί τώρα εντάξει, με προβλημάτισε ο Πανιώνιος εμένα. Δεν μπορεί μες στη Σμύρνη τώρα και να τρως σίδερα και χθες τις γραμμές τώρα στα 20 μέτρα. Και αυτός ο οποίος. Ποιος. Δεν πρέπει να λέει λέξη. Ποιος. Ποιος στον ΠΑΟΚ δεν πρέπει να μιλάει καθόλου. Είναι ο προπονητής. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε, του καθάρισε ο Κοντός. Τι του καθάρισε. Δημόσια σχέση, μια χαρά. Τον έκανε και συμβόλαιο στο 20. Άκουτα, ναι. Του έκανε τα 400-600. Άμα κερδίσει 2-3 μάτς τώρα στο τέλος, θα του δώσει και 500 πριν πρωταθλήματος. Γιατί? Τέτοιους εργοδότες που τους βρίσκουν, ρε. Δηλαδή. Εμείς πού να βρούμε κανέναν. Σου πήρα, δηλαδή. Σου πήρα. Να πούμε δημόσια σχέση. Σου πήρα. Ωραία. Ο Ολυμπιακός που είχε 80-20 διαιτησία τον έκανα 50-50. Ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Η ΑΕΚ παίζει τα μάτς τα ίσια. Όλα. Διαιτησία βέβαια έχει καλή. Μπορεί να έχει λίγο καλύτερη από μένα διαιτησία. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Στα ίδια είμαστε. Μην τη βάζεις παραπάνω. Στα ίδια όχι. Είμαστε. Στα όχι, ίδια όχι. Είμαστε. Ωραία. Όχι, απλώς έριξε το βάρος του. Το Ατρόμητος ανοίγει τις μπουτάρες του. Γιατί τις ανοίγουν. Όχι, τα Γιάννενα ανοίγουν τις μπουτάρες. Γιατί τις ανοίγουν. Σου λέει εντάξει τώρα να βάλουμε με το θεριό τώρα θα τα βάλουμε. Έρχεται η Κέρκυρα ανοίγει τις μπουτάρες της. Έπρεπε να μοιράσει. Έπρεπε να μοιράσει το μπάτζετ διαφορετικά. Ή αν θες το μερίδιο ευθύνης. Ναι. Δεν έπρεπε να το πάει. Πάει στο Καραϊσκάκι, χάνει. Βάλε γυαλιά. Πάει στο ΟΑΚΑ, χάνει. Τι χάνει. Ο Λουτσέσκου. Έτσι λέει αυτός. Πάει στη Λεβαδιά, χάνει. Γιατί χάνει. Πάει στον Απόλλωνα, χάνει. Χάνει μισοπαλίες. Ναι, μπράβο, γιατί χάνει. Πάει στην Τρίπολη, χάνει. Και έχει μούτρα τώρα ο Λουτσέσκου να βγει και να λαϊκίσει. Δεν σε λαϊκίζει. Λουτσέσκου, άστο παραμύθι. Δεν σε λαϊκίζει. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Σαββίδης. Και τι να πει ο άνθρωπος. Και ο κύριος Γιώργος Σαββίδης. Αυτός τι να πει. Μόνο αυτοί οι δύο μπορούν να μιλήσουν, να πούμε. Και τώρα τι θέλεις. Ναι, θέλω να πω στον κύριο Λουτσέσκου. Τι θέλεις. Θέλω να πω στον κύριο Λουτσέσκου, κάνε στην άκρη, μη μιλάς. Γιατί ο ένας ο προπονητής έπαιζε με τα θηρία με το 1 τρίτο του μπάτζετ, ο κύριος Χιμένεθ. Η διαιτησία ήταν ίδια. Και τη ΣΑΕ και του ΠΑΟΚ ήταν καλή. Ολυμπιακός συνοθήλευμα και διαιτησία 50-50. Παναθηναϊκός δεν υπάρχει, καλά Άρηδες και τέτοια κλάι μάιν. Με και ο Πλατανιάς σκίστηκε να κερδίσει. Του φύγει ο Μάνταλος, δεν του πήρε, του πήρε το Μασού 34. Θα μου πεις και σένα σου πήρα τον Αζεβέδο και τον Μουλέν. Και εσύ πρέπει να έχεις παράπονο. Αλλά ρε φίλε, πώς θα γίνει τώρα. Και σε έχουν κάνει ότι η ΠΑΟΚ είναι η Μπαρτσελώνα. Πώς το λένε το πρωί ο Μανούσης, τον έκανε τον άλλο το Χαφ Ινιέστα και τι ο Μακ, ο παικταράς ο Μακ με τον Πανιόνιο. Αυτό είναι το πρόβλημα του φιλάθλου κόσμου. Γι' αυτό, λοιπόν λέω εγώ στον κύριο Λουτσέσκου να κάτσει τα αυγουλάκια του. Τώρα έχει άλλη μια έτσι, δημόσια σχέση με την Ξάνθη. Θέλει να κουβαλήσει και τον Παπαδημητρίου εδώ, στον ΠΑΟ Γενικό Αρχηγό. Ποιος, τον Παπαδημητρίου, στον ΠΑΟ Γενικό Αρχηγό. Σαββίδη, ξύπνα! Παικτικά, ρε φίλε, πρέπει να γίνει κάτι. Σαββίδη, ξύπνα! Άμα να πάρει τον Παπαδημητρίου Γενικό Αρχηγό, δώσε 500 χιλιάρικα το χρόνο, 300 και πάρ το Μυροφορίδη. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή του Μυροφορίδη. Καλύτερο είναι. Σε παρακαλώ. Είναι σοκολάτα αυτή. Με τρία δάχτυλα κρέμα, εσύ. Ζάχαρη δεν έβαλε μέσα. Σοκολάτα. Εγώ την κάθε φορά να βάλω ζάχαρη. Σου λέω η σοκολάτα από τέτοιε είναι. Από τέτοιε είναι. Έβαλε και πάνω ζάχαρη. Δεν πειράζει το Παναγιώτη. Παναγιώτη, ρε φίλε, κάνει ό,τι μπορεί, τι άλλο θες. Μέχρι 30 του μηνός Σεπτεμβρίου δεν έχει ζάχαρη. Αναψυκτικά, ψωμιά και. Γιατί? Έτσι, δίαιτα. Τι δίαιτα, ρε. Πήρα 3 κιλά. Και επειδή πήρε 3 κιλά. Πήρα 3 κιλά και δεν γουστάρω. Δεν πειράζει, είσαι γλυκούλη. Είμαι. Τι είναι αυτό, ρε. Το γουστάρουν οι γυναίκε, ρε. Αντιδυνατόν, ρε. Ποιο το λέει? Ο Σαράγλακιας. Έχω δει ζηλιάριδες. Δεν είναι ζηλιάριδες ο Σαράγλακιας. Ο κύριος Σαράγλακιας είναι πηγή έμπνευσης για το ραδιόφωνο. Έχω το ζητάει δει ο λαός. Ζηλεύει ο άλλος από την. Ο Φωτιάδη ζηλεύει τον άλλον από την Κο. Ναι. Ο άλλος από την Κο ζηλεύει τον Φωτιάδη. Ο Σαράγλακιας ζηλεύει εμένα. Δεν ζηλεύει ο Σαράγλακιας. 70 χρονών. Τι να ζηλέψει, μωρέ. Όχι 70. Τον αρέσουν οι γυναίκες. Τι γυναίκες. Αλλά τώρα που θα έρθουν τα συμβόλαια να υπογράψει, θα σου πω εγώ. Ναι. Γιατί έρχονται συμβόλαια. Εγώ τα άμαθα. Ναι. Θα υπογράψει. Ναι. 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 Τρέμερα αυτό που λέει. Εδώ, ε. Θα το χτυπήσει το 45%. Έλα. Σε πολύ που λέει χτυπήσει κανένα γλυφιτζούρι κοκοράκι. Είδα τον κύριο Ανδρώνη τη προάλλη. Καλά, έχει και Ανδρώνη πλάκα. Αλλά ετοιμάζει να έμαθα ουίσκι. Πολύ ωραίο ο Σαράντο. Νάτα, νάτα. Τον ακούω το Σαράντο. Έχει λόγο, έχει άποψη. Έχει λόγο, ε. Μην του τα λε, θα τρελαθεί. Όχι, ρε, στα 70. Μια χαρά τα θα νομίζει ότι είναι ο Λάρι Κίνγκ. Κύριε Ανδρώνη, πώ είμαι καλό. Μα το ρωτάει.
Πώς ήμουν, μας ακούσανε. Έχω εφράδια λόγου. Έχω εφράδια λόγου. Ρε φίλε. Σε παρακαλώ, τώρα ετοιμάζει τα συμβόλια. Τρέμε. Γιατί τα πήραξες αυτά τώρα. Πες ρε φουτιάδε που πεις. Πες από που πεις. Πες από που πεις. Είπα να πατήσεις κουμπί εδώ. Θέλω να σε προϋπαντήσω. Λοιπόν, τόση ώρα έχει το μικρόφωνο κλειστό. Θέλω να το πάρεις στα χείλη σου, να πεις καλησπέρα στον κόσμο και είναι το τεβεντάρι του δικό σου της εισαγωγής. Ξεκίνα. Πάτσες ρε ηλίθιε εδώ πέρα. Ξεκίνα. Ξεκίνα, σε περιμένει ο λαός σου. Μάρε Κωστή. Τι μάρε Κωστή. Μάρε Κωστή. Ένας από τη Χουρμούζη και άλλος από την Καλαμαριά περίμενε. Περίμενε και λιμπάσκο, περίμενε. Άιντε βρε βόδια μανάνα. Μην ξαναπατήσεις το κουμπί εδώ. Άιντε βρε διλιμπασλή. Κάντε ένα το βελάκι πίσω, πήγαινε. Εντάξει, ξεκίνα Φωτιάδη, πες καλησπέρα στο κοινό που σε περιμένει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ει, το μικρόφωνο φέρνω στο στόμα, όχι το στόμα στο μικρόφωνο. Πού να χωρέ με αυτή τη μύτη, δίνει κουτουλιά το μικρόφωνο. Σταμάτα ρε, σταμάτα ρε. Εδώ, ξεκίνα τώρα. Άλλωσε λέει ρε βλάκα, εδώ, εδώ. Μη βρε, θα το βγάλεις στα μάτια ρε. Αυτή τη μύτη, μύτη είναι αυτή. Αυτή με έδωσε, αυτή με έδωσε. Τι να κάνω. Εσένα σε έδωσε να είσαι φαλακρός, γοητεία. Αυτή με έδωσε. Με γλύφεις ρε. Σε είπα να με γλύφεις. Εμένα κουμπάρε τι με έδωσε. Εσένα. Σε έκανα ρκούδα ρε. Θα σε πάντα σκύλια τα μαύρα εσένα. Σε βαράν γροθιά και δεν πέφτεις. Γοητεία έχεις ρε. Δεν πέφτω ρε. Βόδα ρε. Βόδα ρε. Λοιπόν, καλησπέρα σε τα μωρά της Καμίλης. Καλησπέρα σε όλους, σε όλους, σε όλους, σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Σήμερα είχαμε ωραία μαρμή λαϊκό δικαστήριο. Ναι, σ' άρεσε. Μ' άρεσε, εντάξει, είπα πέντε λόγια για αυτό. Ναι. Αυτά τι. Εκτός από την περίπτωση που είχε με τον άλλο τον τυπικό. Του φιλαράκι μου, γιατί πήγε να αρπάξει. Γιατί μπορεί να είσαι κουμπάρο, αλλά του δίκιο, δίκιο θα το λέμε. Κουμπάρε. Δεν τον άφησε να μιλήσει, να κάνει. Αφού μιλούσε με τον άλλο τον άνθρωπο και έμπαινε ανάμεσα. Ναι. Και τον έλεγα, άστο να μιλήσει. Ναι. Εντάξει. Πρόσεχε όμως, γιατί αυτός μου είπε δύο πράγματα. Δύο πράγματα που είπε μέσα στα μάξι. Μου έφαγε και το μπουφάνι. Τέλος πάντων. Με εκείνο είναι το ζήτημα. Ναι. Σε έφαγε το μπουφάνι και αυτό εδώ, αυτό τώρα τι είναι εδώ. Ε? Αυτό τώρα τι είναι. Εντάξει. Τι, το και το μπουφάνι, καλό μπουφάνι. 150 ευρώ. Μην τα λες, ρε. 150 ευρώ, λίγο το έξι. Τελικά πού πήγε το μπουφάνι, ποιος το φάγε. Με ρωτάς, να πω, αυτόν έφερε χθες. Χθες στα μάξι ήμουν εγώ Χατζινάκος Ασλαμάς. Και ο αυτός από την κο, πίσω καθόταν. Ωραία. Κάποια στιγμή λέει: έχει ένα μπουφάν εδώ. Λέω: δικό μου, μην το πειράζει. Μετά λέει: εγώ είμαι ζαβός, εσύ είσαι ζαβός, μου λέει. Ωραία. Λέω: γιατί είμαι, γιατί είμαι ζαβός, του λέω. Ξέρουμε ότι είναι ζαβός. Ναι. Εσύ είσαι πιο πολύ ζαβός. Ναι, γιατί εγώ με λέει: άμα πεθάνει ο μπαμπάς μου, θα πάρω 700 ευρώ σύνταξη. Τον κόβει, σπίρτο είναι. Εσύ τι θα πάρει, λέει. Άκου να δει, με έβγαλε ποιο ζαβός. Τι θα πάρει τελικά. Τίποτα. Αυτό θα πάρει. Και μετά είπε και κάτι άλλο. Εγώ μα σκοτώσω άνθρωπο, δεν πάω φυλακή. Εσύ πάει φυλακή, μου λέει. Yeah. Εγώ λέω τι, εσύ πάει φυλακή. Δεν πάω στο φιλοκομείο, κάτσε να εξηγήσει. Έχει το χαρτί που έχει μια χαρτάρα. Κάτι που γράφει από κάτι γιατρό. Αυτός μου κλέψε το μπουφάνα, λόγω του κλέψε το χαρτί. Λες. Θα αλλάξω το όνομα. Πιο καλό το χαρτί από κάτω. Θα αλλάξω το όνομα. Μπορεί να σκοτώνω και εγώ. Σου κατάρμια υπογραφάρα. Σου κατάρμια υπογραφάρα. Σου κατάρμια υπογραφάρα. Και έχει το καταλόγιστο μετά. Και ξέρει που το καταλόγιστο. Χαριλάω, πήγε που είσαι. Δεν μπόρεσα να πω, κάποιο έπρεπε να είναι στο μαγαζί. Πήγε κοντό. Πήγε. Ασούμε. Ναι, δεν θα πάει. Ήξερε, ασούμε, μου λέει ότι θα είναι 7 συν το μάτσα, ασούμε. Λέω. Και να ήξερα, ασούμε ή να μην ήξερα, ασούμε. Τι έγινε, ασούμε. Ήταν κλειστό το μάτσα, ασούμε και δεν μπόρεσα να παίξω, ασούμε. Δεν μπόρεσα. Ψάχναμε να το βρούμε να το παίξουμε. Εσύ το σφράθηκε δηλαδή. Ήξερες, εγώ, δεν ήξερα. Εγώ θα παίζω over 3 συν. Τι δεν ήξερε. Δεν ήξερα. Τι δεν ήξερε. Από είμαι εγώ μάτι να ξέρω. Μόνο ο Πλιάκο. Μισό λεπτό. Ποιο Πλιάκο. Αφού μια μισή ώρα να μπούμε και το τηλέφωνο σε αυτό το Νόκια το ασπρόμαυρο 10 από το 2005 π.Χ. έγραφε γράφει σε σκαλή Φόδωρας. Σα σκαλή Φόδωρας. Τι ναι 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 ναι. Σα σκαλή Φόδωρας. Να μην πω Τεό. Και ξέρεις ο Τεό. Μια χαρά παράγων. Μίλησες κάτι, είπες με το Μυροφορίδη κάτι άλλο και έψαχνες στα ίντερνετ και στις εταιρείες να βρεις τα πολλά γκολ. Τι άλλο θες να κάνεις δηλαδή σε αυτή την... Να μην πω ζωή. Είπαμε θα τα λέμε όλα τώρα. Τι δεν σε κάνω τώρα. Προπαγάνδα τώρα. Παίρνω τον κόκκινο 4 και 20. Λέω Γρηγόρη. Έχω πληροφορία. Βρε τον Άρη, λέω πουθενά τον παίξουμε. Μετά από ένα τέτοιο. Δεν τον βρίσκω πουθενά. Πού να του βρει, ρε. Γιατί. Πού να προλάβουν. Γιατί ρωτά. Ναι. Λέω δεν ξέρω, λέω βρε τον. Παίζει κάτι. Τι παίζει. Ναι. Έχει τίποτα, καμία πληροφορία. Τι έχει. Λέω βρε τώρα ανοιχτό το μάτι του. Λέω. Βρε το ανοιχτό το μάτι, δεν το βρήκε. Μετά λέει
Λέει ένα Αριανό, μου λέει κατά τη διάρκεια του μάτς, λέει άνοιξε. Ναι. Μετά δεν το είδα, παρακολουθούσα. Κοίταξε, ευνόητο είναι αυτό. Πέρα από την πλάκα τώρα, μην νομίζει ότι μπορεί. Πλάκα κάνουμε. Ναι. Δεν μπορεί να βγάλει και λεφτά και να ήξερε, δεν μπορεί να βγάλει λεφτά στο live στοίχημα, ούτε στο ίντερνετικό. Κάτι τέτοια β' εθνική, όπω είχε πει και σε εξήγηση ο Κοντό με το στοίχημα, ναι. Έχει max bet. Max bet είναι όριο. Δεν μπορεί, ναι, ναι, πάνω από ένα εικοσάρικο, τι αμποντάρει. Ναι. Και 30 απόδοση να έχει, άμα θυσιάσει ένα εικοσάρικο, μπορεί να πάρει σχέση κατοστάρικα, αν στα δώσουν. Ναι. Κατάλαβε, έτσι από εδώ δεν μπορεί να παίξει κοντρά λεφτά. Ο Παπ δεν δίνει. Ο Παπ σιγά μη δίνει. Πού να έχει τέτοια ειδικά στοιχήματα, πού να τα έχει. Τι του δαμπάνει. Δεν τους δαμπάνεται στον ΟΠΑΠ, ρε. Δώστε ανοιχτά στοιχήματα, ρε. Γιατί στον ΟΠΑΠ δεν έχει να παίξει κόρνερ, ας πούμε. Πού δεν έχει? Κόρνερ. Δεν έχει. Ενώ στις άλλες στοιχηματικές δύο νομίζω έχει κόρνερ. Έχει. Τι σε φταίει ο διαιτητής αν βγάλει 5, 7 ή 8 κόρνερ. Σε λέει, ξέρω, ναι, 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 ναι. Ενώ ο διαιτητής μπορεί να πάρει. Over, 3, over, over 8, over 9. Over, ναι, βέβαια. Under 8, under 9 τα κόρνερ. Εσύ στον ΟΠΑΠ μπορείς να παίξεις κίτρινες κάρτες ή κόκκινες. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Σε άλλες στοιχηματικές. Και τι να πει. Άρα ψάχνουμε τις άλλες στοιχηματικές. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σου λέω. Άρα ψάχνουμε τις άλλες στοιχηματικές. Αλλού είναι πολλές φορές τα λεφτά, ναι, που νομίζεις. Χωρίς να εκτίθεται κάποιος διαιτητής. Ναι. Σε λέει τι θα δώσω, τρεις κίτρινες ή θα δώσω 6. Πάντως μας δίνει την ευκαιρία η ελεύθερη αγορά. Και αυτό είναι πολύ καλό σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Να ψάξουμε να βρούμε σε στοιχηματικές ιντερνετικές εταιρείες. Ναι. Στα στοιχήματα να παίξεις ό,τι θέλεις. Ναι. Μπορείς να παίξεις πόσες θηλιές έχει το βραχείο σου, να πούμε. Ναι. Πόσες κλωστές κρέμονται από τα παπούτσια. Βέβαια και εκεί, βέβαια. Πόσες τρύπες έχει κάλτσα η δικιά σου, ρε φίλε. Βέβαια και εκεί μετά δεν ξέρεις τα λεφτά, άμα είναι πολλά, πώς θα τα πάρεις. Να δω πόσες τρύπες έχει κάλτσα. Στον ΟΠΑΠ τουλάχιστον να τα πάρεις. Να λέμε τα πράγματα πώς έχουν. Μπορεί να παίξεις στοίχημα live πόσες μπουσκάλες έχει σοκολάτα που βλέπεις να πεις τώρα. Ναι. Μπορώ να παίξω στοίχημα πόσες φορές τον έχει παίξει ο Φωτιάδης που βλέπει το κομπιούτερ τώρα. Δώσε τώρα να πώς το βλέπει. Εμένα βλέπει, εμένα. Τι έγινε τώρα, ρε Μιχάλη, τώρα με τις καμήλες κουμπάρι, θα βγάλουμε κανένα φράγκο ή τζάμπα κουντούρο. Μπα. Πρόσεχε, βγάλε. Καμήλες θα βγάλουμε φράγκο. Αλλά έμαθα την Αλβανία μας κυνηγάνε. Κοίταξε, θέλει. Ζήλεψε καμιά γυναίκα, ζήλεψε καμιά γυναίκα που έμαθε ότι θα αραβωνιαστείς. Είσαι αραβωνιασμένος τώρα, ας πούμε, και τα λοιπά και παίζει να πούμε σκηνικό με γυναίκα. Κοίταξε να δεις, το θέμα είναι ότι δεν πήρε καμία. Κάποια, ας πούμε, δηλαδή σε κάθε γάμο κάποια κλαίει. Κατάλαβες. Σε κάθε γάμο κάποια κλαίει. Στο δικό σου το γάμο θα κλάψει καμία, ας πούμε. Μπαμπουλίδη. Δεν θα κλάψει καμία. Γιατί αυτό. Γιατί. Καλύτερα, δεν έχει μπελάδε στο κεφάλι. Ναι. Δεν θα κλάψει. Θα κάνω μια παρέμβαση. Βλέπω, ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Σε βλέπω πολύ down, ρε Μιχάλη. Έχει ένα μήνα. Ναι, γιατί. Στο ραδιόφωνο σου σφαίρα καμίλες τέτοιες προτάσεις πετρέλαια. Κάτι έχει γίνει. Έχει αποθαρρυνθεί. Με στεναχωρεί. Κάτι σε πήρε. Και θα το μοιραστεί στον αέρα με τον κόσμο και με εμά. Κάτι παίζει. Το θέμα είναι. Μαζεύω θέμα. Σήμερα δηλαδή ήρθα εδώ πέρα. Ήρθα εδώ. Είδα το ζευγάρι εδώ πέρα που είναι. Ρε και πιο μπροστά είμαστε μαζί. Αλλά πε μου τι σε απασχολεί. Ήρθα εδώ γιατί έδωσα βιογραφικό στο θεατρό. Βιογραφικό? Ναι. Πότε, τι έδωσε? Μεσημέρι. Πότε, τι ώρα? Ήρθε εδώ ώρα το μεσημέρι. Γι' αυτό ήρθε, δεν ήρθε για να με δει εμένα. Και εσένα ήρθα και μετά. Μίλησα με την Ειρήνη. Ποια Ειρήνη? Την κοπέλα. Ναι. Και τι έδωσε? Το χαρτί μέσα στο βιογραφικό. Βιογραφικό. Ναι, και έφυγε. Την Ειρήνη ξέρει το μικρό όνομα, την είδε μια φορά. Τον άλλον στη ρεσιψιόν που έχουμε, του βλέπει 6 μήνες, το όνομα θυμάσαι. Ναι. Την Ειρήνη σε Γιάννη Σιγητή. Ναι, αλλά γιατί ήθελε να δώσει το βιογραφικό. Το βιογραφικό το έδωσε. Ναι, αλλά... Η Ειρήνη είπε, περάστε, πώς άνοιξε την πόρτα. Περάστε στον κύριο Παύλο. Ανοιχτά ήταν η πόρτα. Ανοιχτά ήταν, ναι. Όχι, άμα δείτε γαμψή μύτη, ανοίγετε την πόρτα. Την Ειρηνούλα, ε. Ναι. Ναι. Και ξέρεις η Ειρηνούλα, ξαδερφούλα μου είναι η Ειρηνούλα. Του έφερα τη φωτογραφία που είναι με το κατόρνο του Καμπόης. Καμπόης? Ναι. Ποιος, ο Παύλος, αποκλείεται. Θα βγούμε από εδώ. Ναι. Και τι είναι Καμπόης? Αφού μπορούσε καμπέλο. Τώρα ποιος δίνει πιο πολλά, η Αραβία ή η Αλβανία? Η Αραβία. Ναι. Τι δίνει? 25 καμίλες και μία 26 για σένα κουβάνι. Εγώ τη δικιά μου θα την ασφαλίσω στο μαλάτο, να ξέρεις. Ό,τι θες κάνε. Άδειο κλουφουρέ θα βγάλω. Ασφαλίζει. Ο Γιάρ, εγώ Κώστα μου σε ασφαλίζω μέχρι και τη μία καμπούρα της καμίλας. Τι είναι? Έχει φωτογραφία. Να ορίστε. Πόσες καμπούρες έχει αυτή? Δύο. Δικά μου είναι. Εσύ αυτό με το σαλβάρι και την. Όχι, είναι αυτό που τη κουβαλάει. Πεθερό είναι, ποιο είναι αυτό? Είναι ένα που κουβαλάει. Τι είναι ένα, δεν ξέρει ποιο είναι αυτό, την Καμίλα, πώ την έρθει. Πού είναι? Πού είναι αυτό, σε ποια περιοχή? Στα Εμμυράτα είναι. Στα Εμμυράτα? Ναι, μέσα από την πύρη και ο Κουμπάρο. Από τότε που πήγε εκεί τα Εμμυράτα και τι Καμίλε που έρθουν, έχει σηκωθεί σκόνη που μα κατακλείσει. Τα Εμμυράτα που είναι? Κάτω. Πόσο κάτω? Κάτω στην Αίγυπτο. Πού κάτω είναι? Κάτω. Πόσο κάτω? Κάτω στα Εμμυράτα είναι. Αριστερά του ποτάμι τη Αίγυπτο. Ναι, καλά σε λέει. Ναι. Καλά σε λέει, ρε. Μικρόφωνο έτσι. Είναι μηταράστρο, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Είναι η μεγάλη μύτη εδώ κοντά. Για λέξε. Λέγε, λέγε, λέγε. Λέγε. Εκεί, εκεί. Τα Εμμυράτα είναι κάτω στο Ιράκ. Από εκεί μεριά. Ναι. Εκεί. Θα πας εκεί να μείνεις, δηλαδή. Θα πάω εκεί. Δεν θα μεταναστεύσεις. Τι να κάνουμε. Καλά, όχι. Αφού είναι καλή περίπτωση. Τι. Η κοπέλα την άγγιξε ο άνεμος.
Εκείνο δεν είναι σαν και γίνει από τα τρίκαλα. Τώρα θα πας στα Εμμυράτα για να παντρευτείς ή για να αποφύγεις το Τορόντο που θα σε κάνει μηνύσεις με μεγάλους, όχι, με μεγάλους δικαστές και σε... Το Τορόντο είναι... Αυτά εγώ είμαι θα τον απειλήσεις με ενέσεις. Έχεις δει πόντιο... Έχεις δει πότε ο Ραδαγκόλη Λαμαρίνα. Ναι, αλλά τρελός τι είπε το μισή το απόγευμα στην εκπομπή. Ναι, στο Δελφινίο. Ναι. Εσύ μπορεί να είσαι ισορρομένος, εγώ είμαι τρελός, λέει. Ναι. Ποιο, έχουμε χαρτί. Έχεις δει. Καλά. Καλά. Οπότε θα παντρευτείς, θα αλλάξεις θρησκευμά, θα γίνεις μουσουλμάνος. Ναι. Θέλει να ετοιμάσω ταυτότητα, διαβατήριο, γιατί βγαίνουν καινούργιες ταυτότητες, γίνεται σαν το δίπλωμα. Πού, εκεί. Όχι, καινούργιες εδώ. Ναι. Είναι δικασία ολόκληρη. Γιατί τι είναι, τώρα... τι είναι. Ολόκληρη δικασία. Δικασία, ναι. Ναι, δηλαδή τώρα ετοιμάζουν να είναι με αίματος, δηλαδή ομάδα αίματος, είναι ένα σωρό πράγμα τώρα. Δεν είναι τσε που είναι. Ναι, ναι. Τι, εδώ τώρα δικασία θα βγει θα, η ταυτότητα. Ναι, ετοιμάζουν, γιατί το Υπουργείο τέτοιο πέστο, δημόσιας τάξης, ναι, ψάχνει να βρει εταιρεία, ναι, για να δώσει, ας πούμε, σε μια εταιρεία για να ετοιμάσουν τις ταυτότητες. Γιατί βγαίνει γύρω στα 80 εκατομμύρια δραχμές. Είναι. Ευρώ. Ναι. Ναι. Είναι σπατάλη μεγάλη. Ναι. Είναι, κάποιος θα πάρει κάποια μίζα. Ναι, δηλαδή, ναι. Τότε που κάναμε τις ευρωπαϊκές ταυτότητες, όπως είναι σε και τέτοιο, έπεσε μίζα και εκεί. Ναι. Εκεί έπεσε, αλλά τώρα με κάνει τρόπο τώρα πάλι δηλαδή, να τι αλλάξουμε. Εντάξει. Αυτό είναι. Αυτό θέλει. Διαβατήριο, αυτά εδώ είναι. Εντάξει, ψάχνει. Ο πεθερός σε θέλει. Γιατί να μην θέλει. Η πεθερά σου. Τις πεθερές είναι λίγο ζόρικες. Εκεί από το Ιράκ πεθερά δύσκολα μπορεί. Κοίταξε, ναι, εκείνες, αυτοί εδώ έχουν μια υπηρεσία τώρα, ας πούμε, που είναι με καμήλες. Δεν ξέρω τι άλλο έχει κάτω. Ναι. Το μόνο που μέσα στη φωτογραφία, ξανά πρέπει να μιλήσουμε τον Παναγιώτη από... Αυτός είναι ο δύο μεσολαβητής. Μπράβο. Ναι. Να ξαναμιλήσω πάλι με αυτόν εδώ, να δούμε... Όλο αυτό το την πράγμα. Την πρίκα, ναι. Την πρίκα που είναι αυτό εδώ. Εγώ δίνω τα 110 μέτρα το σπίτι που έχω. Στα Φάρσαλα. Όχι, στο Τριάδι. Στο Τριάδι, ναι. Στο Τριάδι. Αυτό έχουμε. Δεν έχουμε τίποτα. Η δουλειά μας είναι 300 ευρώ. Αυτό. Ναι. Τώρα, άρα εσύ θα πας να σωθείς εκεί. Θα πάμε να σωθούμε. Εντάξει. Ναι. Αυτό. Θα πας να σωθείς. Ναι. Και με το καλό. Η καμήλα που θα με στείλει τώρα, μεταβίβαση γίνεται εδώ στη θέρμη του μηχανολογικού. Είναι αραβικά τα γράμματα, πώς θα την κάνω. Μετάφραση θέλει, να ξέρω. Όχι, ρε. Θα είναι καλά. Τι κυκλοφορία, τι θα γραφεί, έχει πινακίδε, έχει σπαδιά πράσινα πίσω. Δηλαδή, εγώ τώρα κάτσε μισό λεπτό να κάνει. Εσύ δεν θα κάνει τίποτα. Εσύ θα έχει ένα οδηγό που θα πηγαίνει εκεί και θα παίρνει τα φράγκα. Δηλαδή, η καμήλα θα μου έρθει, θα την κατεβάσει εδώ στο λιμάνι. Έτσι. Θα την κατεβάσει, πάρω. Θα έχει πίσω νιρό, ξέρω εγώ 41-61. Ξέρω εγώ η πινακίδα. Τι θα γράφει. Πάντα να κάνω μεταβίβαση. Θα γράφει φορολογήσιμους ύπους ή πόσες καμήλες έχει η καμήλα. Πόσες καμπούρες. Γιατί ο μαλάτος πρέπει να πάρει τους φορολογήσιμους ύπους για να ασφαλίσει. Αυτό θέλω να κάνω. Να μάθω λεπτομερώς. Αυτό θέλω να μάθω. Γιατί αν θα πάω στην Πηλαία στο κταίο μετά θα μου πει τι είναι αυτό, πόσους ύπους έχει. Κάθε δύο χρόνια περνάει η καμήλα. Γι' αυτό Μιχάλη θέλω να τα ψάξει πρώτα αυτά. Αυτό θέλω. Ο γάμος που θα γίνει, αν θα γίνει. Εκεί. Ο γάμος θα γίνει και εδώ. Δύο γάμους θα γίνουν. Δηλαδή θα γίνει το γκλέτι και εκεί και εδώ. Ο γάμος που θα γίνει. Καλά, αυτό εδώ πέρα είναι. Και αυτά τα ρωτάνε. Τι... αυτό θέλω τώρα εγώ. Η μάνα σου δεν λέει θα πάρεις αυτή με την ξένη. Δεν το ξέρουν αυτοί ακόμα. Α, δεν του το είπε. Δεν το είπε το. Δεν του το αμόλυσε τη μάνα. Δεν του αμόλυσε τη βόμβα. Ναι, ναι. Βόμβα. Δεν την αμόλυσα. Να πει μάνα θα πάμε στα Εμμυράτα να παντρευτώ και δεν με δίνουν καμήλες. Τι θα πει αυτή η μάνα. Η μάνα μου τι το ψεύτηκε, δηλαδή τι θα πει. Η μάνα μου θα τρελαθεί. Άμα πει, σου λέει έγινε και μουσουλμάνος τώρα, έγινε γι' αυτό. Είναι και βλάχα η μάνα μου, ξέρω εγώ. Είναι και από, πες, από τα λιβάδια και σου λέει τώρα θα γίνει τέτοιο. Τι να κάνουμε το λόγο. Δηλαδή, άμα την έφερνε μια από τη Θεσσαλονίκη, θα ήταν λιγότερο, ας πούμε, το αγόρι τη που θα το δώσει. Ναι. Ο πατέρας μου ήθελε να είναι πόντιος. Να βρω καμιά πόντια. Πόντια. Πόντια να κλάνει και να σκόνει τη σκόνη. Αλλά να φτιάχνει και πυρία και τσουκαρεκλία, τέτοια πράγματα. Τσουκαρεκλή τι είναι αυτό. Είναι πυρία και είναι σαν πίτες αυτά εδώ πέρα. Πίτες. Πίτες. Με τυριά με αυτά εδώ. Αναμαγείρισα δηλαδή. Ναι. Πώς είναι στο γιο που έχει τις πίτες. Ναι. Είναι σου τα ψήμα. Ο πατέρας σου ήθελε να πάρει πόντια. Η μάνα σου τι σε είπε. Δεν είπε. Σου λέει να πάρει από εδώ. Δικιά μας. Δικιά μας. Αλλά δεν ξέρει, δεν το ξέρουν αυτό εδώ. Μη τη το σφυρίξει κανένα ο Λουφιάνος τώρα που μας ακούνε, ναι. Εντάξει, δε, άμα το σφυρίξει κανένα, τι να κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Κι άμα σε μπορεί να γίνει μουσουλμάνος, δεν σε πειράζει εσένα. Ναι, δεν με πειράζει. Μένα τα φράγκα είναι αυτό. Τα φράγκα είναι. Τα φράγκα είναι. Τα φράγκα είναι. Τα φράγκα είναι. Χάλασε μαζί μου με τη μαρμίτα. Εδώ μαρμίτα και μαρμίτα. Δεν χάλασα. Ίσα πέρα από τις εκπομπές που κάνουμε, ναι, ακούστηκε κιόλας αυτό που θα παντρευτώ. Που θα γίνει δουλειά στη. Τι έρχομαι στο άλλο. Έλα, είσαι τόσο χρόνο 47. Καμιά γυναίκα δεν στεναχωρέθηκε που ακούει τώρα που θα. Λέμε τώρα. Κάποιοι... Δεν ξέρω, Κωστή. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Τι υποπτεύεσαι, ας πούμε.
Δηλαδή, το μυαλό σου που πάει, ότι μπορεί κάποια γυναίκα να κλάψει, ας πούμε, να πει, γιατί να μην είμαι εγώ αυτή. Το μόνο που μπορώ να. Για πες μου, εσύ, βάλε με στο παιχνίδι. Γιατί μόνο... έχω βρεθεί εγώ σε γάμους και κλαίγαν κορίτσια. Ξέρεστε, το ναι. Μόνο που είχα πάει το 14 στην Ανίτα. Ναι. Μου φαίνεται, λέω τώρα, ας πούμε, η Κωνσταντίνα. Ποια είναι η Κωνσταντίνα? Ήταν μία που είχαμε. Όχι, όχι, ήταν μία που είχαμε πάει. Ήταν τα τρία άτομα που είχαμε συναντηθεί στην Ανίτα. Αυτή από πού είναι, ας πούμε. Είναι από Αθήνα. Μπορεί να μην το ξέρει, να είναι, μην ακούει Μετρόπολη. Μέχρι την Κατερίνη μας ακούνε μέσα. Ναι. Την είχα πει. Την είπανε. Ναι. Την είχα πει, ξέρω εγώ. Μπορεί να ακούει ραπτό.gr αυτή. Μπορεί, μα, γιατί ακούσει, έχει, ναι. έχει. Και μόνο αυτό. Άμα σου λέγε αυτή χωρίς πρίκα, την έπαιρνες? Χωρίς πρίκα. Ναι. Τη δικιά μας, την Ελληνίδα να πούμε. Κοιτάξτε, εγώ έτσι πως είμαι τώρα, ναι. Είμαι σαν να ανεβαίνω στο Λάναρι. Στο Λαναρί, ποιο είναι? Έτσι, πλάτε, στο μόνο, έτσι που είναι η κατάσταση. Πώ είναι, παιδί μου, 300 ευρώ. Αυτό είναι. Πα να σωθεί τώρα. Πάω να σωθώ τώρα, αυτό είναι. Δεν λέμε, α πούμε, ότι μια ελπίδα λε, άντε, αφού τα ψάξα όλα εδώ, έκανα, μαγείρισα, έκανα. Δηλαδή, αυτό. Με ένα γάμο σώνεσαι, λε, νομίζω. Αυτό ναι. Είναι, Κωστή. Εκεί, άμα είναι πλούσιο το σώμα και είναι ένα καλό μωρό, τότε θα με βολέψει να έρθω κι εγώ. Βέβαια. Και εσύ όλα να βολευτεί. Στο κανάλι του Σαββίδη. Στο κυλικείο δεν θα πάρει. Ακόμα με το φτάσει ένα χρόνο. Φταγμένο, τι να κάνω τώρα. Τρία χρόνια ακόμα κυλικείο να με βολέψει. Τι να κάνω. Έχει δίκιο. Δηλαδή, εσύ τώρα που έκανε. Που με είχε πει πριν δύο χρόνια. Γνωρίστηκε και με την Ανίτα. Ναι. Δεν γνωρίστηκε. Δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα. Δεν ξέρει, παιδί μου, δεν μπορούμε το παλικάρι μα αυτό το κουμπαράκι να τα κάνουμε. Και τώρα που θα. Πρώτα Θεό, μόλι σε πω ότι όντω πάω στην Ανίτα, θα σου πω. Καλά, δεν με πιάσει κανένα τεχνίο με βέβαιο με αυτή την Καμίλα. Θα πει μια καλή κουβέντα και για μένα στην Ανίτα. Όχι, ρε, δεν χρειάζεται τίποτα. Εγώ θα βολευτώ τώρα, είτε. Τέλο πάντων, εντάξει. Άρα ένα γάμο λε ότι μπορεί να σώσει την κατάσταση. Ναι, θέλω να ρωτήσω τον Γλέντι. 300 ευρώ. Παράλληλα κάτω και εδώ ή μια εβδομάδα και γενικά. Και εδώ και θα μα καλέσει. Πώ φυσικά. Δεν θα χωράμε με το Skype, θα χωράμε. Τελευταίο πριν πάμε σε διάλειμμα. Ποιο θα καλέσει στο γάμο. Στο γάμο. Ένα-ένα θα μα πει. Εμένα με καλέσει. Κουμπάρο. Ένα. Κουμπάρο. Δύο. Τρει. Ο Γιάννη Κλητηρίδη. Ναι. Τρει. Ναι. Όλη την ομάδα που είναι. Ο Σαράντο. Το Σαράντο. Βέβαια, το Σαράντο. Θα φάει τέσσερι τόνου πάνω στην ομάδα, θα πεθάνει από το φαΐ. Δεν πειράζει. Σαράντο. Το Μαλάντο. Τέτοια. Το Ασαλμά. Όνομα και ομάδα. Τον Ασαλμά. Το ναι, όλη την ομάδα. Γιουργάκη ο Μελισσά. Το Μελισσά. Ναι. Ναι. Ο Χατσινάκο. Ο Βασιλάκη. Ναι. Πίνει πολύ αυτό. Δεν πειράζει. Έχουν εκεί. Έχουν πίνουν. Έχουν εκεί. Από κοπέλε ποιε θα φωνάξει, α πούμε. Εδώ τόσες γυναίκες. Ποια θα... κοπέλες από εδώ που θα φωνάξω είναι του Πασοξή το κορίτσι μας. Ποιο Πασοξή το κορίτσι? Που έρχεται κάτω, το μεσίτι μας. Ναι. Μη παραθεμάσαι. Γιατί με λες μίμη? Βρε ηλεκτροκόλληση. Δεν κατάλαβα. Βρε ηλεκτροκόλληση χωρίς ρεύμα. Δεν κατάλαβε το γιατί του λέει μη. Εκείνο το γέλιο. Δεν πήρε δεύτερη στροφή. Απα κατευθείαν στο κρεμό πάει ο κερατάς. Δεύτερο στακτοδοχείο. Σπίρτο μοναχό είσαι. Αλλά δεν μας. Κύριε χωρίς φυτίλες. 2-31-0. Πόσα δεν Φτάνει. Τζουκμπόξ χωρίς κέρμα, βέβαια. Αμάν. 2-31-0. Βρε, γρατσουλισμένο CD, βρε. Ω Θεέ μου, δεν το πιστεύω. 2-31-0. 90. Τα λάθεμάσαι. 90-90-90. Ακούσου. Μαρούλια τρως χωρίς τερίρι παθαίνεις, βρε. Στο μάτρο, τι να κάνω. Και τέτοιο τρόπο, πες το. Στο κλία. Κλείσαμε για σήμερα. Εντάξει, τελείως. Με αυτό ήταν. Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη. Μην ξεχνάς. Ναι. Δεν ξεχνώ. Σαν την Κύπρο. Έχουμε μεγάλη διαφορά με τον άλλον. Απτικό. Τι διαφορά έχει. Καλά. Του είδα τώρα. Έχουμε μεγάλη διαφορά. Τι διαφορά, Όχι. Ναι. Η διαφορά είναι ότι έχει υπογραφή. Είδα. Να σου πω την αλήθεια. Κατέβασα και είδα και τις πήρα στο στικάκι. Ναι. Πήρα όλες τις εκπομπές που είμαστε μαζί και στο ράδιο. Μόνο με τον Στέφανο. Μόνο. Μόνο τον Στέφανο.
Μόνο με τον Στέφανο. Εντάξει, κόλλα. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, πάμε. Κόλληση βελόνα. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Γιατί πιστεύετε ότι απέτυχε παταγωδός στο συλλαλητήριο του ΠΑΟΚ, πρώτον. Δεύτερον, πιστεύετε ότι η απόφαση θα είναι αθωτική, γιατί ο κύριος Σκούτερης συμπαθεί τη Θεσσαλονίκη μας, τη συμπαθεί, αλλά πρέπει να έρθει και να καταθέσει και αυτός ο βρωμοδιαιτητής, ο οποίος είναι κλειδωμένος στα αμπάρια του. Σιγά με βγει. Δεν βγαίνει. Καλημέρα. Πάμε σε ένα φίλο που μας περιμένει Δευτέρα βράδυ. Καλημέρα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε. Όπα. Καλησπέριζω το άρχοντα τη μεταμεσονύχτια ζώνη, το φαλακρό αγόρι, και το άλλο φαλακρό αγόρι, το Στέφανο. Ναι. Το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Πορβελέγγιου και εγώ μου είχε απαγορεύσει προς το παρόν να μιλάω στο πρόσωπο του κυρίου Φωτιάδη. Θα παρέμβει πολύ σύντομα να μιλήσει μαζί του. Δεν μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Φωτιάδη. Έτσι και το πω κάτι, θα με κλείσει. Οπότε δεν μπορώ να εκφέρω και κάτι, μια άποψη για τον κύριο Φωτιάδη. Απλά να πω κάτι που ναι. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα σήμερα είδε τις βίαιες τάσεις που έδειξε στον Αλέξανδρο Αποκό, έτσι. Ναι. Ναι. Δηλαδή αυτοί οι τραβοκισμοί νομίζω ότι εντάξει, δεν μπορώ να πω, αλλά θα μιλήσει ο δικηγόρος μου γι' αυτό. Να πω και το συλλαλητήριο γιατί απέτυχε. Νομίζω απλά απέτυχε επειδή είχε 45 βαθμούς εκεί πάνω και εδώ 46 έχει. Άρα η ζέστη είναι το ένα. Όλοι πήγανε Χαλκιδική. Είναι λίγο φαϊνότερο που θα έλεγε και ο γραμματοζήμενος κύριος Σαράντος. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αφού και ο ίδιος ο Παοκτής που είχες εκεί πέρα στο λαϊκό δικαστήριο αυτήν τα μουσια που κουρεύτηκε, Χαλκιδική είχε πάει και τρεπόταν να το πει, να πούμε. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Οι τραμπουκισμοί δεν θα περάσουν. Θα είμαστε σε επαφή με τον δικηγόρο μου, θα τα πούμε σε λίγο. Ναι, βεβαίως. Ναι. Φιλιά πολλά. Φιλιά να σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Δεν μου λες, με συνδικό με τον Γιώργο και στην Παπάφη. Καμιά δουλειά του έκλεισε στο ανθρώπου. Του έδωσα τα 10 στρέμματα στο πρώτο πόδι. Του έδωσε τα 10 στρέμματα στο πρώτο πόδι. Ναι, τα πούλησε. Όχι. Τον έδωσε να μπει μέσα να αυτή που είναι η δικασία. Τι δικασία, ρε, δουλειά τον έδωσε. Τον έδωσα, αλλά έμεινε εκεί. Αλλά έμεινε εκεί. Εκεί έμεινε. Εκεί. Δεν είναι, δηλαδή το, από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινάνε που έρχονται ξένοι για να αγοράσουν, να δουν. Στην Παπάφη 90 είναι αυτό. Ξέρω. Και τα μην μπερδευτεί και πα αλλού. Σε έχω πήγα. Πήγες. Πήγα. Μέχρι εκεί. Εκεί σίγουρα είναι τα 10 στρέμματα τώρα. Σίγουρα είναι τα 10 στρέμματα. Το πρώτο πόδι ολόκληρο. Τον έδωσε το. Σαμοθράκι εμένα που θα με πούλαγε στα χτήματα. Πού είναι? Μίλησες. Με πήρε μια από την καβάλα εκεί. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι. Όχι, όχι. Τι. Είναι άτομο που είναι από. Είναι η ξαδρέφια με τον Φοβαρισσαλινό, έχει συγκινήσει. Ναι, ναι, και. Και αυτό εδώ θα σε πάρει τηλέφωνο. Θα με πάρει. Θα πουλήσω. Θα τα πουλήσει. Θα μπορέσει. Συγκεκριμένα είναι αυτό εδώ, έχει γνωριμίσει από Ιταλία. Ιταλία. Ιταλός θα τα πάρει. Καλημέρα. Πάει τελείωση. Καλημέρα, ναι. Καλά. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι ο Κωστή. Έλα, φίλε, εσύ είσαι, ναι. Έλα, γόρι μου, να έμαθα τι στα μέρη μου, στο Καπηλιό. Το Καπηλιό πού είναι? Στην Καβάλα, δηλαδή, Μεγάλη Δευτέρα. Πού είσαι? Φίλε, είχαμε φάει με ένα φίλο, με φίλους αρκετούς ήμασταν, στη ταφέρνα του Τρελού. Α, Τρελό, Καπηλιό λέγεται. Καπηλιό λέγεται, ναι, στην Χθιώσκα. Ήρθε και ένας φίλος του Παναθηναϊκού, σε βρήκε μου τάλεγε εκεί πέρα. Ένας φίλος του Παναθηναϊκού, ρε φίλε, ένας ρέμαλος. Ένας πιο φαλακρός από σένα. Πόσο πιο φαλακρός? Πολύ πιο φαλακρός, σαν ρέμαλος. Ναι, καλά καλύτες. Είχε και ένα τζουμπόκ εκεί. Τζουμπόκ, χωρίς και άρμα. Ναι, καλά, πώς βρέθηκες εκεί? Ποιος έχω φίλους, δηλαδή, ανεβαίνω με τον γιατρό τον Ηρακλειδέα, πάμε Ξάνθη και τέτοια. Κώστα θα πάμε. Έπρεπε να κάνει μια στάση να του τα ψάρουν να χειρακτήσει. Έχω φίλους στην Καβάλα, έχω τον Οδυσσέα, τον φίλο μου, τον Κίτσο να πούμε. Έχω το Δάκι, το φίλο μου, έχω το Δερμιτζάκι, τον Παύλο, το φίλο μου. Λοιπόν, την άλλη φορά που έρθει με τον γιατρό θα με πει να θέλω τον κράξω face to face του γιατρό, γιατί από το ραδιόφωνο δεν έχει κλάξει. Κοίταξε, για κραξίματα εμείς δεν ερχόμαστε. Ξάφνικα. Εντάξει, δεν πάμε τώρα για τα μπουκάλια. Εμείς ερχόμαστε να περάσουμε καλά και να έχουμε καλού φίλου. Θα φάμε και μια μελιτζάνο σαλάτα. Όχι, δεν θα τσακωθούμε τώρα, θα παίξουμε και ξύλο. Θα φάμε και λίγο βάτο άχνηστο, α πούμε, θα του τα ψάλω και ένα χεράκι. Κατάλαβε. Αυτό ο τρελό στο Καπηλιόρε. Αυτό τα μαγειρεύει, ρε. Τι τρελό είναι αυτό? Να σου πω τώρα, αυτό είναι πιο τρελό ή ο Φωτιάδης δίπλα σου, αλήθεια θα μου πει. Αυτό. Ο άλλο, ο Καβαλιώτη. Ο Καβαλιώτη. Λοιπόν, τώρα πάμε κάτι σοβαρά τώρα. Ναι, πάμε.
Λοιπόν, εγώ η δουλειά μου είναι. Είμαι συνεδρό σε παιδάκια με ειδικές ανάγκες, ρε παιδί μου. Το κάνω αυτό, κατάλαβες, τα καλοκαίρια. Άρα μπορείς να έρθεις εδώ στην εκπομπή και να δουλέψεις. 100%. Αυτό που κάνεις τώρα γενικά είναι έργο, δεν κάνω πλάκα τώρα. Έργο είναι. Είχε, μεγάλο έργο. Αλλά σήμερα έχω μάθει για κάτι χειραψίες του κυρίου Φωτιάδη στον Αλέξανδρο Ποκό. Και δεν μου άρεσε αυτό. Έχω μάθει ότι έγινε βιοπραγία. Ναι, ναι, να το πει. Έλεξε το λίγο αυτό. Κάνε λίγο. Δηλαδή, στο λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου τώρα, αλλά πιάνει το νόημα νομίζω. Ξέρεις τι, μιλούσε ο Κωστής με τον άλλο και δεν τον άφηνε. Του λέω, ρε εσύ, κάτσε λίγο αφού μιλάς. Ναι, κύριε Φωτιάδη, εγώ τώρα δεν έχω δικηγόρο τον κύριο Προβελέγγιο. Δηλαδή, δεν είμαι τέτοιο τύπο και το δικαστηρίο εγώ σαν τον Ηρακλία τώρα. Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, μ' αρέσει τα δύο στα αλλά. Μη μανάκα, όχι χέρια, όχι βιοπραγίες, σας παρακαλώ. Δεν τον έκανα χέρια, απλά τον έβγαλα έξω. Είδα κάτι προξήματα στα τραβούς στο Παλαιστινιακό, με είπαν. Όχι χειρονακτικές αυτές σου λέει. Μπράβο, μπράβο. Όχι χειρονομίες, αυτό ξέρω. Κύριε Ραπτόπουλε, σας παρακαλώ να κάνετε το διαιτητή σε κάτι. Ναι, σωστά. Τώρα το λέω για πλάκα, αλλά το εννοώ, καταλάβατε. Αυτή είναι αλήθεια, έχετε δίκιο, ξεφύγαμε σήμερα. Αυτό. Τον κύριο Προβλέγγιο ελπίζω να μην το χρειαστώ. Εγώ, ο κύριο Φωτιάδη, ελπίζω να, με μια συμβουλή να πήρε το όνομα. Θα τον συνετήσω, κύριε, εγώ θα τον βάλω στο μάλιστα, μάλιστα. Θα του δώσω ένα γουδίο. Ναι, θα του δώσω ένα γουδίο στο ΤΑΦ, θα του ρίξω το ρεύμα από τη χελώνα και θα του τρώσει χαρακτήρα. Ωραίο. Βέβαια. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάντω εστιατόριο σαν του τρελού δεν υπάρχει. Καλό φαΐ. Σόμπαρ. Καλημέρα. Θα με πα και εμένα. Θα σε πάω. Καλημέρα. Καλημέρα. Δικηγορικό γραφείο Προβελέγγιος και Υιός. Ναι. Όχι, τα περίμενα. Ζορίζομαι τώρα. Θα μπορούσα να έχω έναν πολιτισμένο διάλογο με τον κύριο Φωτιάδη, παρακαλώ. Βέβαια. Πολιτισμένο διάλογο θέλει. Εδώ. Σας αφήνουμε. Είμαι ο δικηγόρος του κυρίου Ηρακλήδη από το Τόροντο. Καλά είσαστε, κύριε Μιχάλη. Καμιά χαρά. Ελπίζω αυτή τη φορά να έχουμε έναν ήρεμο διάλογο, έτσι. Συνεχίστε, κύριε. Ναι. Αληθεύει ότι την προηγούμενη εβδομάδα σε παρέμβασή σας στον κύριο Ραπτόπουλο αναφέρατε επιλέξει πως Φωτιάδη θα ακούει και θα τρέχει για τον πελάτη. Φωτιάδη θα ακούει και θα τρέχει. Το πες. Το πρόβλημα τώρα, εσύ τώρα τι ζητάς τώρα δηλαδή. Συγγνώμη, όχι. Εσύ τι ζητάς. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Όχι, όχι. Ξέρεις τι. Όχι. Δηλαδή, άμα καθίσει από το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο. Αν καθίσει από το Σεπτέμβριο, εγώ, σαν πρώτη εκπομπή που συναντήθηκα με τον Κώστα τον Ραπτόπουλο, έτσι, τον Απρίλιο, βγήκα, άκου να δει, α πούμε, με κάθε ο Κωστής, γιατί με το δικό μου που έχω το Φαρσαλινό, τον Κώστα, την ταβέρνα, έτσι έγινε. Και μου λέει ο Κωστής, έλα λέει, τότε που ήταν με τα μάτια. Να σέρδω. Που έβαλα την πλούζα του Απόλλωνα, πήγα, τη δεύτερη πολύ εκπομπή, με ρώτησε, τι είχε ένα δεσμό. Κάτι ας πούμε αυτό που είχες και βγήκε και γελούσε και με φρόλιαζε. Ναι. Το καταλαβες. Τον ηρωνευότανε γιατί. Καταλαβες. Εγώ δεν βγήκα, δεν βγήκα έτσι και ξανά. Ήρθε μετά, ήρθε στο λαϊκό δικαστήριο. Τώρα μην κάθομαι και πω τώρα πράγματα, λόγια που δεν κάνει. Εγώ δεν τον έκανα. Αν μου επιτρέπετε και ο πελάτης εσύ ήταν λίγο επιθετικός. Καταλαβες. Να σου πω κάτι. Θες να τον. Δεν κάνει, θα με κλείσει ο Γιάννης τώρα δηλαδή. Κύριε Φωτιάδη. Κύριε Φωτιάδη. Άστο, δεν θέλω ρε φίλε τώρα. Συγγνώμη. Κύριε Φωτιάδη, τώρα την ελαχίστη σας παρακαλώ. Την υπήκειά σας και είναι δικηγόρα. Ξέρετε τώρα. Καταλαβαίνεις. Σήμερα έμαθα ότι. Στο λέξη, τώρα τι έκανα εγώ με το άλλο το άτομο. Πώς να το περίμενε λίγο άνθρωπος με καλές προθέσεις πήρε. Πάμε. Σήμερα στο Λαϊκό Δικαστήριο αναφέρατε επιλέξει «Είχε δει πούντιο να δαγκώνει λαμαρίνα». Το είπε. Φρόντισε να μην σε δαγκώς. Ναι, γιατί βγήκε χθες το βράδυ. Δηλαδή έτσι θα πάμε τώρα. Δεν βγήκε το βράδυ. Απειλήσατε ότι θα δαγκώσετε λαμαρίνα μαζί του κύριε Φωτιάδη. Δεν βγήκε το βράδυ στο τέτοιο, στη Μαρβίτα. Ναι. Σκοπεύετε να επιτεθείτε αν αρνηθεί η ερωτική συνέβρεση, δηλαδή. Καταλαβαίνω καλά ότι θα δαγκώσετε λαμαρίνα μαζί του. Δηλαδή, εγώ διαπιστώνω μια απειλή για βιασμό εδώ. Ζήτα συγγνώμη. Να ζητήσω συγγνώμη. Ναι. Θα ζητήσω αυτό που ξεκίνησα από την αρχή. Αυτό το πήγε, το πάει έτσι. Εγώ βγήκα και να σε πω την κοπέλα που είχα. Τότε. Ναι, τώρα α πούμε που είχα αυτό. Δεν με ρωτούσε, α πούμε, τι δεσμό είχε. Και η κοπέλα είχε μεγαλύτερη γυναίκα. Ναι, μεγαλύτερη γυναίκα. Και γι' αυτό εδώ. Τη θέρμη. Γελούσε δηλαδή. Εγώ έλεγα το. Την ιστορία που είχα το θέμα το δικό μου και αυτός γελούσε. Ναι, ναι. Αυτό τον εκνεύρισε. Η ειρωνία, ο γέλωτας. Δηλαδή, άμα πεις εσύ κάτι, μια ιστορία, εγώ θα κάθομαι να γελάω. Ναι. Πες μου εσύ τώρα. Εσείς έχετε ένα ακύρος. Έχετε γνωρίσει από κοντά την Ανίτα Πάνια. Έχετε κερδίσει την εμπιστοσύνη της. Θα ξαναπάτε ενδεχομένως την εκπομπή της. Δεν την έκανα.
Την Απάνια, την Ανίτα Απάνια μόνο μια φορά που πήγα. Τώρα θα πάει και θα μας κάνει διαφήμιση. Φύγε φίλε. Ναι. Θα με ρημνήσω. Να μην έχουμε επεισόδια. Εμείς με τους ανθρώπους θέλουμε καλή σχέση. Παρακαλώ το γραφείο του κυρίου Προβελέγκιου να με ρημνήσει για την ελαχίστηση των ποινών. Προβελέγκιος λέει ότι είναι μεγάλο κύριο. Τώρα έβαλε τον άλλο. Σας παρακαλώ. Μας ακούει τώρα ο κύριος. Την ελαχίστηση να μην έχουμε τίποτα. Την ελαχίστηση, κυρία Πρόεδρε. Αραγκουάρι, πάμε. Επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Έλα, ο Λίμος είμαι. Γεια σου Λίμο. Τι γίνεται με τον Μιχάλη τον Φωτιά, θέλω να μιλήσω. Βαλόμεθα. Βαλόμεθα τώρα χάνω τη δόξα εγώ και την τρώει ο Φωτιά. Δεν την τρώξε. Άνοιξε λίγο ρε Γιάννη. Άνοιξε για να. Πώς την έχεις δει τη δουλειά, Μιχάλη. Έλα, γόρι μου. Μονοπόλιο μας πήρε τη δουλειά όλα. Λέγε. Σε έχει πιάσει κόμπλεξ κατωτερότητας με τον Αλέκο. Όχι. Σε έχει κάνει γιογιό, Αλέκος, πες μου. Όχι. Τι όχι. Τώρα τι να πέσουμε εσύ, εγώ τώρα με ποιον να τα βάλω τώρα δηλαδή με ένα άτομο. Εδώ ρε πήρε το άλλο στο, πήρε το κουρσί του Μπουφάν και δεν ήρθε με Μπουφάν. Εντάξει, κατά λάθος έγινε, κατά λάθος. Τώρα τι να έγινε. Άστο, 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 άστο τώρα, δεν μιλάμε τώρα, άστο. Αυτά καταγράφονται. Άστο τώρα. Και ξέρεις την πολιτική του YouTube για τη βία. Το ξέρεις ότι μπορεί να έχει επιπτώσει ο Ρατόπουλος μετά από αυτές τις κινήσεις που έκανες. Ναι, ναι. Τι λένε. Θα σε πρίξει ο Αλέκος. Σπρίξε, μπορεί. Θα σε πρίξει. Εντάξει. Θα σε ταγκώσει στο τώρα, δηλαδή τώρα βγήκες για να πούμε για τον Αλέκο. Για τον εδώ, Αλέκο ρε, να πούμε. Εδώ ναι. Βγήκε και έκανε πράγματα και πράγματα. Έχει πιάσει κόμπλα να πούμε. Σε κόμπλα λέει. Τε έχει πιάσει κόμπλα με τον Αλέκο. Εμένα, όχι. Εσένα. Κάτσε, εσύ όταν κάθεσαι και μιλάς με τον Κωστή. Ναι. Μίλαγες εσύ. Μίλησα εγώ με τον Κωστή. Ναι. Μίλησα με τον Κωστή. Και μετά από πόση ώρα. Μιλούσε με έναν κύριο άλλο άτομο ξέρω εγώ για τα αθλητικά. Δεν τον άφηνε. Δεν τον άφηνε. Ναι. Δεν τον άφηνε. Πάει, δηλαδή, μήνυμα από Καλαμαριά. Πες στο Φωτιάδη στον αέρα ότι όλη η οικογένεια του Απόλλων Πόντου είναι μαζί του. Να, αυτό είναι. Έρχονται τα μηνύματα. Και για τον λόγο καλύτερα να την έχει φωτογραφία που είσαι στο γήπεδο. Μέχρι τώρα τα ντοκουμέντα. Φωτιάδη, το νου σου. Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Θα κάνει γάμο πλουσιοπάλα. Έλα τώρα, δεν ασχολιέμαι με πράγματα. Έλα τώρα που δεν ασχολιέται, ρε. Έλα τώρα που δεν και ο Σαράντο, ρε. Να την μαζεύει και από όλον πόντο είναι κοντά σου. Μη μαζεύει. Καταλαβαίνει τώρα. Αρεβωνιάστηκε. Χθε μα είπε ότι αρεβωνιάστηκε. Ρεβωνιάστηκε, ρε φίλε. Ρεβωνιάστηκε. Ποιο αρεβωνιάστηκε. Αυτό από την κόλλη που πήρε μια χείρα. Όχι εγώ. Αρεβωνιάστηκε. Εσύ τι κάνει. Ψάχνει να πούμε γυναίκα ένα χρόνο. Εντάξει. Θα βρει, ρε φίλε. Θα πάει. Για αυτό ψάχνω την περιουσία. Ψάχνει τον πελάτη να βρει κι αυτό. Θα βρει γυναίκα. Καλά. Το νου σου. Τέλο πάντων, τι κοντά έχουμε, να μα πει. Το νου σου. Το νου σου. Το νου σου. Το νου σου. Δεχόμεθα μπούλινγκ εδώ πέρα. Έχουμε την Καλαμαριά μαζί. Επόμενο κύριο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Ότι άδειο όλοι κοντά σου είναι μαζί σου. Μαζέψαν υπογραφέ, μηνύματα με στέλνουν. Πέσουν ότι είμαι κοντά. Τα καλά τα παλικάρια. Μια γυναίκα να πάρει και να σε πήρε Φωτιάδη, μην πα στην Αραπιά. Σαν τη Μάρθα, έλα να πιούμε ένα καφέ, οι δυο μας. Δεν σημαίνει. Άμα σε πω. Γρήγορα. Άμα σε πω. Ποια μίλησα. Για πες. Πριν μια εβδομάδα. Με ποια μίλησε. Πού θα σε πάει την Μάρθα. Με τη Μαρία τη Μουγγί μίλησε. Λέγε. Τι. Τα χαρτιά. Τη χαρτοπέκτρα τη δικιά μου. Ναι, ναι. Κουμάρι παίζει ρε. Και δεν με το λέει. Ναι, σου ρίξε τα χαρτιά. Μιλήσαμε. Τι σου είπε. Άμα σου πω, τρεις ώρες μιλήσαμε. Ναι, τρεις ώρες μιλήσαμε. Άρα σου μιλάω, είναι και είναι συγκριμένα από το Ηρόκαστο. Εκεί είχα κάνει ένα συγκρότημα με κάτι μαζονέτες. Εσύ. Ναι. Μαζονέτες. Ναι, το 2004. Ήταν στα πάνω. Εσύ είχες κάνει συγκρότημα με μαζονέτες. Ναι, ναι, ναι. Πού τις βρήκες τις μαζονέτες. Όχι, ήταν ένα συγκρότημα που μπορείς να κάνεις με κανένα δυο Ρουμάνες να πες γλαρίες. Τις μαζονέτες τι τις έκανες, κύριε. Σαλιάρι. Τα πετά έκανα εγώ, τα πετά. Τα πετά. Για τις μαζονέτες. Ναι. Εντάξει. Πήρα εγώ, ας πούμε. Μια γυναίκα να βρεθεί και να πει μην πας ρε Φωτιάδη. Σου μιλάω, σου μιλάω. Να μπορείτε που μας θέλω μια γυναίκα να πάρει τώρα να μας πει ότι ξέρετε αγαπώ τον κύριο Μιχάλη Φωτιάδη. Θα είμαι στο λιμάνι να κουνώ μαντήλι σαν τη Μάρθα Βούρτσι. Νίκο, μη φύγεις. Μάρθα θα φύγω. Δεν μπορώ. Στα καράβια. Η Βαλσάμι ήτανε. Μάρθα Βούρτσι περίμενε τον άλλον. Καλημέρα. Σιγά. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε, αυτό που λέω με τον κύριο Φωτιάδη θέλω να μιλήσω. Δεν το κατάλαβα ότι... Με τον κύριο Φωτιάδη θέλω να μιλήσω. Έλα κορμού, πες μου. Γεια σου Φωτιάδη. Γεια σου κορμού. Πατρίδα να μην μασάς. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Σε πόντι έφτασα. Απ' την Αυγή είσαι, δεν είναι.
Ναι. Και εγώ από την Αυγή είμαι. Από την Αυγή είναι. Είδες, αρχίσει να φουρτώνει τώρα, μην είναι. Δέκα προς δύο βγήκανε τώρα, καταλαβαίνεις. Δέκα προς δύο είναι από τη μεριά από μένα. Συνεχίστε κύριε, συνεχίστε. Έλα, πες μου. Χάρβαρτ. Και εμένα ο πατέρας μου από την Αυγή είναι. Εγώ θα τις εβάσετε, τις εβάσετε, Γιώργη. Αυτή τη στιγμή, πού είσαι τώρα. Εγώ Θεσσαλονίκη με τώρα, αλλά εσύ πρέπει να είσαι του Τάσο γιος, έτσι είναι. Όχι, του Φώτη ο γιος είμαι. Φώτη είναι. Του Φώτη. Ναι. Της Εφραξούλας μεριά του. Α, κατάλαβα. Κατάλαβα. Μπράβο. Τέλος πάντων, να μην βαζάς και να μην καταλαβαίνεις τίποτα, έτσι. Όχι, είχατε, ναι. Σόι είστε. Πρέπει να είναι σόι. Όλοι φωτιαδέοι πάνω στην Αυγή. Την ομάδα πώς το λένε. Ιάσον. Έχει πέσει ξύλο, Κωστή, συγγνώμη. Της έριξε ο Γιώργος κατηγορία. Να σε πω κάτι. Έχει πέσει ξύλο με τριάδι με τον Ιάσονα. Τόσο ξύλο. Γεια σου, Αυγή. Τι ξύλο με τα παλούκια πάνω εκεί. Ρώτα τον άλλο, δεν ξέρει λίγο σα. Ε? Τι που θα παίξει, δεν έχει. Τι πιο πολλά πλαστικά. Υγριέ με τα παλούκια κατεβαίνα κάποτε στο κήπεδο. Φύγε, φύγε. Εξήντα. Έγινε, να είσαι καλά. Καλά. Και σαραγλάκια θα πάμε. Έγινε, γεια χαρά. Είδε το συλλαλητήριο γιατί δεν πέτυχε. Ποιο δεν πέτυχε. Ασχολούνται με άλλα πράγματα οι άνθρωποι. Πάρε το ρικοντήσιο να αναμένω στο τρίτο. Πάμε για μια άλλη γραμμή. Ποιο να κάτσει, ρε κλαδί. Καλημέρα. Με κάνει σου, δεν μπορώ. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ράπη με τον παλικάρι που σε πήρα την Πέμπτη και, και σε είπα κάτι ματσάκια για το γραμμή από όλα Σμύρνη. Εσύ είσαι παλικάρι με τέσσερι φορέ που πε καλημέρα. Αμα ήταν έτσι τα παλικάρια, λέγε, ρε φίλε. Ναι. Μ' ακούς, συγγνώμη, γιατί δεν έχω και σήμα τώρα, μ' ακούτε. Ακούμε, ανικά. Ναι. Είμαι το παλικάρι που σε πήρε την Πέμπτη το βράδυ και, και σε ρώτησε κάτι αποτελέσματα του Σαββάτου αλλά μια από όλα Σμύρνης και Λεβαδιακός Αστέας Τρίπολης. Ναι. Λοιπόν, έπεσες μέσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έγινα πλούσιος. Οικονόμησα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούω από εδώ και πέρα. Είσαι το γούρι μου στο στοίχημα. Πρώτη καλά, φορά πιάνω στοίχημα. Είσαι τυχερός που έκοψε κάτι. Εννοείται. Θα σας φέρω. Θα σας φέρω. Άστε τα ευχαριστώ, τα ακούμε. Εντάξει. Με χαιρετίσματα κανένας δεν έγινε. Πόσα οικονόμησες, κάνα 200 πήρες. Έπεσε. Επόμενη γραμμή. Έβαλε μια τηλεκάρτα και πάντα λεφτά. 50 λεφτά, 1,5 ευρώ. Έλα φίλε, ναι. Κωστή. Έλα φίλε. Τι κάνουμε. Ο αλκοολικός. Δεν είναι αλκοολικός. Παλιός. Ναι. Λοιπόν, πήρα απλά για να ενημερώσω τον Φωτιάδη για ένα πραγματάκι να ξέρει να προσέχει. Τι να προσέχει. Λοιπόν, το παλικάρι από την ΚΟ έχει μπει σε ψυχιατρίο, οπότε κατάλαβα. Οι περισσότεροι ακροατές μας, ρε φίλε, έχουν μπει σε ψυχιατρίο. Όχι, ναι, όχι, θέλω να τον προειδοποιήσω λίγο για κάτι. Ακούστε με λίγο, επειδή κοίταξε, φίλε, άκουδο. Έλα. Το Μετρόπολης δεν είναι ραδιοφωνικός σταθμός. Είναι ίδρυμα. Είναι ίδρυμα. Ο Πισαλίδης με τον άλλο, πώς το λέγανε το τρολοκομείο που ήταν. Ποιος είναι ο Πισαλίδης. Πισαλίδης εκεί στην Περαία είναι. Δεν ξέρω, Πισαλίδης. Λοιπόν, δεν το τραβάει μία. Ο Πισαλίδης δεν τραβάει μία μπροστά στο ψυχιατρίο. Το ψυχιατρίο. Ναι, να, τα ξέρω. Το ξέρει. Το ξέρω. Δεν χρειάζεται. Περισσότεροι ακροατές μας είναι. Άνθρωποι οι οποίοι περάσαν τουλάχιστον μία φορά. Και θέρμη έχουμε έναν. Θέρμη. Ωραία. Λέγε λοιπόν. Ωραία λοιπόν, να προειδοποιήσω λίγο κάτι τον Φωτιάδη για να ξέρει. Επειδή ασχολούμαι κάθε μέρα πολλές ώρες με τα ψυχικά νοσήματα. Γιατί φίλε, τεμπέλης είσαι. Καμία σχέση, είναι η δουλειά μου ρε φίλε. Τρόμο γράφω. Τη γράφεις τρόμο. Ναι. Δηλαδή πας στα ψυχιατρία και γράφεις σενάριο μετά. Και γιατί δεν ακούς τις εκπομπές μας να κάνεις καλό έργο. Μα τις ακούω τις εκπομπές, ούτε δεν τις ακούω. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην τρώω χρόνο, θέλω να προειδοποιήσω τον Φωτιάδη για ένα πράγμα. Εάν το παλικάρι αυτό μπαινοβγαίνει σε ψυχιατρία, υπάρχει ενδεχόμενο να παρουσιάζει και μανία. Η μανία είναι όταν ο άλλος βγαίνει τελείως από τα ρούχα του, δεν νιώθει απολύτως τίποτα και απλά γίνεται βίαιος. Άμα πάνω που τον ενοχλεί τύχει να έχει τα νεύρα του για τον ΑΒ λόγο, πολύ πιθανό να του προκαλέσει κρίση μανίας. Ρώτα τους γιατρούς, έχεις γιατρούς εκεί πέρα, θα σε ενημερώσουν καλύτερα. Ρε φίλε, αυτά όταν τα έχουμε σκεφτεί, δεν χρειάζεται να μας τα πεις. Ρωτόπουλος, θα σου πει για την κρίση μανίας τώρα. Άκουσα με λίγο. Άμα τον πιάσω άλλον κρίση μανίας, φίλε χωρίς πλάκα, χωρίς υπερβολές, μπορεί να χοροπηδάει και πάνω στο λαιμό του και αν γελάει. Δεν καταλαβαίνετε. Εντάξει, φίλε, εντάξει τώρα, αν δεν σκοτώσει κανένα δεν πειράζει. Να σου πω και κάτι άλλο.
Από μια αιτία θα φύγουμε. Πιστόλι θα είναι, έμφραγμα θα είναι. Καρκίνο θα είναι. Σωληνάκια που λες. Σωληνάκια θα είναι, κάτι θα είναι. Ναι, μας μαυρίζει τη ζωή. Πάμε επόμενη γραμμή. Μας μαυρίζει τη ζωή. Από κάτι θα φύγουμε. Τώρα αυτό ήθελε να γράψει σενάριο τώρα. Φορτηγό θα περάσει από πάνω. Έφραγμα θα είναι, κάτι θα είναι. Καλημέρα. Μια καμπύλα θα με πατήσει. Α, ναι. Τι μου οδηγά, βρέφτε. Δύο τόνου στην καμπύλα. Δύο τόνου σου κανένα χειρόφρονο εκεί στη θέρμη κάτω να πετρέψει μια καμπύλα. Πάμε να πατήσει και αμέσω κανένα δέντρο. Καλημέρα, επόμενο κύριο. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Να, ο πρώτο λογικό. Αυτό είναι ο φίλο μου. Καλημέρα. Γιατρούκλαρο. Γιατρούκλαρο. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, καλησπέριζω του πάντε. Έτσι. Αλλά θέλω να μιλήσω με τον Μιχάλη. Οπωσδήποτε. Μα έχει πάρει όλα τα τσιτάκια. Μα πήρε όλο το φλοιό τη γη, ρε. Πόσα πάμε να φύγουμε εμεί, τι δουλειά έχουμε. Δεν μένει καλύτερα εσύ να πα και. Λέγε, φίλε, σε ακούω. Σε ακούω, εγώ, γιατρέ μου. Γεια σου, φίλε. Εγώ είμαι ο Γιώργο. Δεν είμαι Γιώργο. Ναι, Γιώργο λέγεται. Θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Ναι, αλλά γιατρέ μου. Το πρώτο είναι γιατί δεν έγινε το μάτσο με τον Χατζηνάκο. Α, το μάτς. Κοίταξε. Είσαι υπόλογος στους ακροατές. Το μάτς είναι με τον Χατζηνάκο. Να παίξει ο κοντός ένα 65. Κοίταξε, πρέπει να βρούμε την κατάλληλη στιγμή να ετοιμάσει ο κομμουνιστής ο Χρυστάκος κάμερες, ιστορίες, εδώ να, ο κουμπάρος μου εδώ να έχει εισιτήρια, πώς θα γίνει, για χορηγία, χορηγία, εκτός αυτό πρέπει να βρούμε, ναι, πρέπει να βρούμε χώρο, γιατί έκανα μια πρόταση στον Κωστή, στο Τριάδιο έχουμε τον κλειστό, ναι. Που είναι, να πάμε εκεί στους υπεύθυνους που είναι του Δήμου. Πάμε σαν 10 στρέμματα από το πρώτο πόδι που έδωσε. Ανοιχτά το κάνουμε, τι είναι Δήμο. Αυτό μπορεί να γίνει. Όχι, μπορεί να γίνει και κάτι εδώ στην παραλία που έχει. Στο Ποσειδόνι. Στο Ποσειδόνι. Ωραία. Ωραία. Δεύτερον, και είναι το πολυθρυλούμενο γεγονό με τις. Και θα πάω να πάρω και το κύπελο κιόλα. Α, το κύπελο. Ναι, πρέπει να γίνει. Για το δεύτερο, το δεύτερο. Το δεύτερο. Είναι το γεγονό με τις Σέρες. Τις Σέρες. Έχει μπερδευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Α, ναι. Α, ναι. Θα σου πω κάτι, Φωτιάδη, για να καταλάβεις. Έλα, πες μου, γιατρέ. Ακόμα και στο, ξέρεις, στις εκπομπές του Ραπτόπουλου, υπάρχει δίπλα ένα live chat που γράφουν διάφορα. Το ξέρω. Ξέρεις, συγγνώμη, να σε πω κάτι. Πήρα την εκπομπή αυτά τα 7 λεπτά και έχει γράψει 12.000 άτομα. Τα 7 λεπτά, αυτό το κομματάκι το πήρα. Ναι. Θα σου πω τι έγραψε κάποιος. Τι έγραψε? Ότι λέει μπορείς να εξηλαιωθείς για το γεγονός ότι τότε δεν πήγες στις Σέρες, ναι. Μόνο αν πλέον ως παντρεμένος πας στις Σέρες με καμίλα. Να το. Δεν θα αναστενάξει καμίλα με τα Σέρες, ρε. Γιατί που θα στηρίζεις. Εγώ σου λέω ότι γράφουν. Θα αναστενάξει, ρε. Θα πιει δύο τόνους νερό μετά από τις Σέρες. Δεν πίνουν κάτι στο αγροτικό τρίτιο και κάνει είσοδο με καμίλα. Στο γήπεδο. Από εκεί και γιατί πέρα, με λέει να τη φέρεις εδώ, ρε. Από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Κατάλαβες, γιατρέ. Το ποτήρι σου. Εδώ ετοιμάζω, το δώσει διαθήμιση. Περίμενα να σε πω, γιατρέ. Τον ετοιμάζω από εδώ. Συγγνώμη, το λάπτη. Υπάρχει μαγαζί που βγάζει πίτσα με από παστορμά. Καταλαβαίνεις. Πίτσα. Ναι, μίλησα με αυτόν. Συγγνώμη. Πάει λίγο παστορμά, λέει. Ναι. Ναι, το πήρα τηλέφωνο τον και αυτόν τον λένε Κωστή. Ναι. Και το λέω Κωστή, πότε με λέει πάρουμε την Παρασκευή. Δεν πήρα την Παρασκευή, θα τον πάρω αύριο για να έρθει να κάνετε επαφή για τη διαφήμιση. Διαφήμιση? Τι διαφήμιση? Για την πίτσα που. Θα σου διαφημίζω πίτσα με παστορμά. Ναι. Διαφήμιση. Ναι. Αν δεν φάμε, δεν έχει διαφήμιση. Πρώτα πάμε να φάμε να δοκιμάσουμε. Θα φάμε, θα δούμε. Και μετά θα αποφασίσουμε. Θα πάμε τουαλέτα, θα δούμε βρωμάει καλά εκεί. Βρωμάει 400 την ημέρα. Ναι. Τρίτον. Πακέτα φεύγουν. Τι δεν έχω σε πακέτα. Πού είναι αυτό το μαγαζί? Είναι εκεί που πάει ο κόκκινο. Που πάει και πίνει τα ουίσκια του και καπνίζει. Καλά, και πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να πάρει διαφήμιση τον κολλητό του κόκκινου? Δύσκολο. Όχι, εκεί δίπλα είναι το μαγαζί. Εκτόσεις, δίπλα. Α, δίπλα. Άλλο δίπλα δεύτερο. Είναι. Άλλο είναι αυτό. Άλλο. Άλλο μαγαζί. Αυτός. Εκεί. Θα μας πλακώσει ο κόκκινος. Γιατί αυτός ο Δημήτρης. Ναι. Όταν κατέβηκα την Κυριακή και γύρισε και μου λέει. Εσένα κάπου σου ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ τον πλήρωσα. Γνωστός. Το λέω. Τον πλήρωσα κιόλας. Κοσμικός, ναι.
αυτό, λέω, μήπως θέλεις τίποτε, γιατί χώνομαι εγώ τώρα. Τυχώνεσαι, ναι, βέβαια, ναι, μα άρεσε αυτό. Όχι για το λόγο, λέω, μήπως τίποτε διαφήμιση, με λέει. Διαφήμιση. Ναι, με λέει, κοίταξε. Χώθηκες για να πάρεις διαφήμιση. Ναι. Καλό, 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 ναι. Καλό, καλό. Και εκεί επάνω, λέω, κοίταξε, κάνω με τον Ραπτόπουλο, με καλείς εκπομπές, λέω, ναι, ναι. Το δικαστήριο. Εκεί λες, ήταν εκεί και κανένα. Αυτό που έχεις δίπλα, συγγνώμη λίγο, γιατρέ. Συγγνώμη, ο γιατρός πήρε από την Ελβετία, προσπαθεί να μιλήσει και έχει πάρει 5 λεπτά εδώ για το παστορμά τη Καμίλα που κάνει πίτσε ο κόκκινο. Ναι, αλλά θα πάρει τη διαδίκηση. Σε βάζω λίγο, ρε. Τράβα λίγο χειρόφρονο να γίνει αλέκο. Γιατρέ, πε το να τη θέλει. Λέγε γιατρέ, πε μου. Το τρίτο ερώτημα. Τι είχε γίνει με το θέμα με τον κόκκινο τότε που είχε πάει τσάρκα και ζήτησε λεφτά. Πω, πω, εκείνο τώρα θα με κλείσω για να έχεις το μικρόφωνο. Δεν γίνεται. Φίλε, φίλε. Φίλε, γιατί θα χειδαρηθεί. Μετά ο Σαράτος. Ο Σαράτος την Πέμπτη θα μας κάνει κριτικές βαριές, να πούμε. Ναι. Σα λείπει η Καλαμαριά ότι είναι μαζί σου, πήρε αέρα, δεν μας ασκεί. Δεν πήρα. Θα μας το φερμάρισε λίγο εδώ πέρα. Την Κυριακή θα κάνουμε πάταγο. Πού? Έχουμε το μάτσε. Καλαμαριά, Άρης. Τι θα γεμίσουμε. Καλημέρα. Γιατί. Δεν έχει ενδιαφέρον. Πώς δεν έχει. Δεν είναι. Καλημέρα. Σημασία έχει θα γεμίσουμε. Καλημέρα. Σημασία να γεμίσουμε. Δεν έχει ενδιαφέρον. Το τηλεφωνώ. Είμαι Ατρομητός. Ορίστε. Γεια σου, Ατρομητάρα. Χαίρετε. Δεν λέτε πολλά για τον Ατρομητό. Έτσι, εντάξει. Μπορεί να μα ενδιαφέρει. Έχουμε. Κάναμε μια πορεία, εντάξει, σχετικά αξιοπρεπή. Τι αξιοπρεπή, πορεία να κάναμε. Μια χαρά είσαι. Έτσι. Γιατί τέταρτος ατρόμητος. Για τον μπάτζετ και για τα εισιτήρια που κόβουμε, έτσι. Ναι. Που είναι τελευταία νομίζω. Τέλος πάντων, θα πιστεύω να φουσκώσουμε λιγάκι εμείς του χρόνου. Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πραγματάκια. Ασχολούμαι εδώ έτσι με την παροχή ίντερνετ εδώ γύρω στο γήπεδο. Τι είναι αυτό. VIP. Και ταυτόχρονα κάποιους φίλους που ασχολούνται με βιντεάκια στο YouTube, ξέρετε, φάρσες και τέτοια. Ναι. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει να γίνεται πολύ αυστηρή η πολιτική του YouTube. Δηλαδή. Σχετικά με τη βία, με πρόκληση βίας, με οτιδήποτε. Ναι, ναι. Προκαλεί, καταλαβαίνετε, υπάρχουν αναφορές. Ναι. Όταν ο κύριος Φωτιάδης είπε πριν ότι είχε 12.000 ταυτόχρονους συνομιλητές στο YouTube εκείνη τη στιγμή, στα 7 λεπτά. Ναι. Το άκουσα, το παίρνω σαν πάσα το προηγούμενο. Αν πέσουν 100-150 αναφορές σχετικά με αυτά που κάνει στο βίντεο, έτσι, σε live μετάδοση. Ναι, έτσι, ναι. Μιλάμε για live μετάδοση που δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος. Ναι. Πέρα από το ότι μπορεί να κόψουμε ένα βιντεάκι, οτιδήποτε, να ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα με το κανάλι σας. Και τι θα μας κάνουν δηλαδή. Αυτό. Μπορεί να σας κλείσουν κανάλι. Υπάρχουν διάφοροι YouTubers οι οποίοι έχουν χάσει κανάλι ολόκληρο. Με λεφτά τώρα σας λέω, έτσι. Θα ανοίξουμε άλλο, ρε. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά τόσα like χάμενα, έτσι. Θα τα πάρουμε πάλι. Και παλεύει εκεί πέρα ο άλλος που πατάει like, πατήστε like στο YouTube, τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι λίγο ζόρι. Εντάξει, δεν έπεσε δηλαδή, και άλλη μπαλά. Δεν κόψαμε και κάνα κεφάλι εκεί πέρα. Το παιχνιδάκι, ναι, εντάξει, λέω, αλλά δεν ξέρετε. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση και ο Αλέκος, το καταλαβαίνω. Σας το είπε και προηγούμενος. Φίλε, οι ακροατές και οι τηλεδιατές του Ραπτόπουλου είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Το καταλαβαίνω, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά θα το λέω γιατί δεν θα επηρεάσει μόνο αυτούς τους δύο. Καταλαβαίνετε, επηρεάζει και άλλους. Ναι. Ολόκληρο κανάλι, έτσι τώρα. Δεν βγαίνει να παλεύει εσύ για ένα 12.000 και ξαφνικά να έχει κανένα. Μικρό το κακό, φίλε. Το καταλαβαίνετε. Στο χείλα πεθάνουμε, ήμιζα να πάρουμε, κανένα πόλο. Δεν θέλω να πεκλάβω σαν ένα φίλο και τέτοια. Έτσι, σας το λέω, επειδή βλέπω. Θα μας κλείσουν το κανάλι. Προάλλες έκλεισε ένας άλλος φίλος, του πήραν το κανάλι τέλος. Τις προάλλες άλλος. Δεν θα πάμε στο ψυχιατρίο μας πάνω το καταλαβαίνετε. Θα ανοίξει ο κομμουνιστής άλλο. Εντάξει, και αυτός παλεύει ο κομμουνιστής, έτσι, αλλά. Όπως βλέπετε, είμαστε εκτός μίζας και εκτός. Γιατί το γιατί δικό του είναι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλος έλεγχος. Ναι. Κουνηθήκαν οι καμπάνες μας που υπάρχει έλεγχος. Ναι, ναι, εντάξει, δεν ναι, το ναι. Δεν λέω, ναι. Δεν λέω. Δεν θα πέσουν και κεφάλια τρελά, ναι. Αλλά εντάξει, ναι. Τόσο σκόπος, τόσο σκόπος. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, κόσμος online, να σε πω. Αυτό το βίντεο. Να σε πω. Πες μου, φίλε μου, πες μου. Αυτό το βίντεο είναι επειδή είχα πάει στη Μαρμίτα. Ναι, ναι, ναι. Και έλεγα, ας πούμε, για τον Απόλλωνα ένα κομμάτι, ας πούμε, που είναι. Και αυτό εδώ πέρα το πήρα. Ναι, σε καταλαβαίνω, φίλε μου. Σε καταλαβαίνω. Αλλά και το πήρα εγώ. Και το έχω στο στιγμάκι. Δηλαδή, αυτό σκέψου. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, λίγο τόπο συνοχή. Εντάξει, άστα να δώσει να πει τα πράγματα. Έχει, να σου πω κάτι, το όνομα σου. Γιάννη, κοίταξε, έχει τρία βίντεο που είναι 7 λεπτά, 6 λεπτά που είμαι εγώ. Και λέω κάτι πράγματα, ας πούμε, για τον Απόλλωνα που πήγε. Ναι, τα έχω δει. Αυτά, είναι... Ναι, θέλω να σου πω. Αυτά, μπράβο το Χρήστο, το δικό μας τον κομμουνιστή, που τα ανεβάζει. Μέσα από αυτό είναι τόση δουλειά, γι' αυτό τα λέω. Δηλαδή, από το Σεπτέμβριο, εγώ 22.000 είχα κάνει στην Ανίτα που είχα πάει το 14. Αυτό σας λέω, γιατί είναι τόσο σκόπος δηλαδή. Είναι απίστευτο σκόπος. Καταλαβαίνεις. Και ένα που έκανα.
που ήταν τον Οκτώβριο. Νοέμβριο. Που, όχι, Νοέμβριο, είχα, κάνει μια, που είχα φέρει το κουτί με τον Απόλλωνο Πόντο. 27.000 άτομα ήρθαν. Ναι, γι' αυτό λέω. Φύγε, Αντρομητέ, φίλια. Σου φεύγει ο Ρισβάνη. Σου φεύγει ο Χατζη Ισαία, σου φεύγει ο Ουάρντα. Πού πάνε αυτοί. Εκεί που πάνε. Θα πρέπει να φτιάξει καινούργια ομάδα να πούμε. Δύσκολα. Ο Μασόν και αυτό για πούλημα πεσμένο να πούμε. Μπουσούλατση πεσμένο. Εντάξει, καλή ατρομητάρα. Φέτο μ' άρεσε. Θα κάνω. Αλλά... Θα δούμε τον χρόνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Στέφανο από Λάρισα, τι κάνετε. Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, συνονοματή. Ω, Λάρισα μου. Γεια σου, φίλε Μιχάλη. Φίλε Μιχάλη, την καλημέρα μου. Καλημέρα. Μην ανησυχεί για αυτά που σου λένε για το YouTube. Δεν πιστεύω να υπάρχει θέμα. Δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα δηλαδή με τα views και με αυτά που σου αναφέρουν. Εσένα το μεγάλο πρόβλημα. Φίλε, περίμενε λίγο είναι... γιατί είμαστε λίγο άκομψοι. Εγώ φταίω που δεν σε. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψει. Μην κλείσει, μην κλείσει. Ναι, ναι, ναι. Τελείως. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οι μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη με εκπτώσεις έως και 80% με ένα κλικ. Δείτε σήμερα. Καφέ στο κέντρο της πόλης στην πλατεία Αριστοτέλους μόλις με 1 ευρώ και 90 λεπτά. Στο μοναδικό περιβάλλον του Cosmopolitan Premium Bar Restaurant με θέα στο θερμαϊκό. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πάρ' τη μύτη πιο πίσω ρε, θα κάνει εδώ, το έχει πει ο Χιλιππίδης 50 φορές. Θα μας δίνει. Μια, δυο, έλα. Πάμε φίλε, ναι. Έλα, συνεχίζουμε. Ναι. Και όπως έλεγε πριν στο Μιχάλη, αυτά με το YouTube να μην τον ανησυχούν. Το μεγάλο του πρόβλημα, ναι. Και είχα την τύχη να του ακούσω πρώτο στον κόδωνα, είναι ο κύριος Τωρότος. Αυτός. Οι δικηγόροι που έχει βάλει θα το κάνουν να τρέχει και να μην φτάνει. Θα πάρουμε όσο είναι καιρός, ναι. Όσο είναι καιρός ακόμα. Και το πλώ. Έχουμε και το πλώ. Δεν έχουμε πρόβλημα. Μία συγγνώμη. Χρήστος να καθαρίσω. Μία συγγνώμη. Έχει προσλάβει μεγάλο δικηγόρο και θα χτυπήσουν αλήπητα σαν χταπόδι. Έχουμε το πλώ. Άστονα, δεν θα φτάνει. Το δίνουμε αξία. Άστονα. Έχουμε κλόπλε. Άστονα, δεν θέλουμε να φτάνει. Τέλος. Και κάτι ακόμα παρουσιάζει τώρα τελευταία συνέπεια λόγων και πράξεων. Γυναίκα ακούμε, γυναίκα δεν βλέπουμε. Γάμο ακούμε, γάμο δεν βλέπουμε. Τι γίνεται. Εγώ την Καμίλα περιμένω ακόμα, εσύ μου λες για γάμο. Την Καμίλα. Κοίταξε, άκουσες τι είπα. Θέλει να κάνω διαβατήριο καινούριο. Να πάμε βγάλω... αργά, ρε φίλε. Ναι, αυτό. Πάμε αργά. Σταθερά βήματα. Σταθερά βήματα. Άμα είναι μια πρώτη θέση, είχε εκεί στα νησιά τα κριτικά και το τι πήραν στη Μαρμίτα. Και στο Λαϊκό Δικαστήριο. Τον εκτόπισε άλλωστε. Έχει μεγάλο. Ο κόος. Τον έφαγε λάχανο, την άνε λίγο πιο προσεκτικός μου. Αλήθεια δεν έχει κοιμαστούν τελάρες. Τι να κάνω τώρα, μπορεί να είναι τέτοιο. Αφού τον. Την Ανίτα πότε θα πάρει κάτι. Την άλλη φορά τον έφερε, ήρθε μαζί με τον πατέρα του και τον είπε: Μην μιλάς, μην μιλάς. Τώρα τι να πούμε. Ξανά τον έφερε, ήρθε μετά στη Μαρμίτα. Τον έβαλε, δεν τον άφηνε να μιλάει. Βγήκε από τα ρούχα του Κωστής. Ξανά πάλι. Εγώ θα τον έλεγα. Κάτσε στο σπίτι σου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Βγαίνει και μεσημέρι. Βγαίνει και βράδυ. Είναι και ανυπάκος. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω να έρθω και για την Ανίτα που έκανα νεότερο. Στην Ανίτα πότε βγαίνεις. Στην Ανίτα πότε βγαίνεις. Θα τελειώσεις εσύ. Κοιτάξτε, την Ανίτα θέλει να κάνω, ετοιμάσω μεγάλο, μερικά πράγματα. Αυτό. Α, θα πας. Κατάλαβες. Αυτό. Κατάλαβα. Βάλει και πω. Έγινε καλή συνέχεια. Έγινε πολύ. Γεια σου Στέφανε Πολάρης. Γεια σου Στέφανε. Λάρισε, όσοι είναι αυτός. Ναι, Λάρισε. Καλημέρα φίλε. Πάει τελικό. Ναι. Μαλλιά πάει. Τελικό πάει. Μαλλιά πάει. Ναι φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν. Έχω καμιά ώρα ακούω την εκπομπή.
Ναι. Ρωτόπουλε έχω ξαναπάρει. Ναι. Πριν καιρό έκανα περίπολο, security βλέπω. Ωραίος. Τώρα πώς επικεντρώθηκε, δεν ξέρω και τη φάση με τον φίλο σου δίπλα, το Φωτιάδη, δεν τον ξέρω τον κύριο. Φίλε, με φιλικό φιλικό ΠΑΟΚ Πανιόνιο, έλα να σου πω εγώ τώρα. Και με 1200 ΠΑΟΞΙΔΕΣ στην Καμάρα. Δεν ξέρω τη φάση, δεν ξέρω τη φάση, δεν θα πάρω θέση εγώ για τη φάση. Ξέρω τι κάνω, δεν. Ποιο στέει και τι έκανε. Το λέω εγώ με 1500 ΠΑΟΞΙΔΕΣ στην Καμάρα. Εγώ εσένα που σε ξέρω και σε έχω ακούσει πολύ καιρό και έχω βγάλει μια όψη για σένα. Έχω μια όψη για σένα. Λοιπόν, τον κύριο δίπλα σου δεν τον ξέρω. Τον κύριο. Δεν θα σου πω. Τον κύριο Φωτιάδη δίπλα σου δεν τον ξέρω εγώ. Χάνεις. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Λοιπόν. Δεν φέρεις άποψη. Επειδή... Λοιπόν, πρώτο φάουλ. Κατάλαβα ότι θέλεις να υπερασπιστείς τον φίλο σου. Βέβαια. Που αν ήξερα ακριβώς την υπόθεση, μπορεί να ήμουν και σε αντίθετη μεριά. Των παιδιών που πήραν και πάνε το ένα και το άλλο. Δεν βγάζεις δικηγόρο. Δικηγόρο στον αέρα. Ένα αυτό. Εγώ. Αυτό θα το χρησιμοποιήσει εναντίον σου. Λες. Ναι ή όχι. Ξέρεις, έχω ανοσία, δεν του δίνεις βήμα. Δίνω. Εφόσον είναι κάτι προσωπικό. Δίνω, κάτι δίνω. Ανάμεσα σε έναν δύο ανθρώπους. Ναι. Έχω δίκιο ή δεν έχω. Και δεν έπρεπε να δώσετε το ανθρώπου, γιατί το ηχητικό που έχει μπορεί να το χρησιμοποιήσει με πιο τρόπο. Έχω κούγια και χρόνο και χρόνο. Και την κατάσταση δεν την ξέρω τη φάση. Άμα δεν ξέρεις. Άμα δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Απλά σου λέω τα βασικά. Δεν βγάζεις δικηγόρο σε προσωπικό θέμα. Ναι. Στον αέρα. Mm. Λοιπόν, ποιος το λέει πώς αυτό. Πώς εξελιχθεί εξεγεί ας πούμε η εκπομπή αντί να μιλάμε για κάτι ουσιώδες να... Να σε πω κάτι, να πω κάτι. Ποιο θεωρείς. Και να ποιο θεωρείς ουσιώδες. Λένε... Ποιο θεωρείς εσύ ουσιώδες. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Σήμερα Δευτέρα 16 Απριλίου. Τι θεωρείς ουσιώδες. Θα μπορούσα να μιλήσουμε για διάφορα. Πες μου ένα κομμάτι. Είναι αυτή είναι αγωνιστική. Ποια αγωνιστική. Θεωρώ εγώ. Ποιος είναι ποδοσκόρ ή οτιδήποτε. Πες, βάλε ένα θέμα. Βάλε ένα θέμα εσύ. Είναι. Ναι, άλλα εδώ. Βάλε εσύ ένα θέμα. Πρώτο σκόρ ποιος είναι, πες μου. Και ποιος νοιάζεται. Ναι. Ποιος νοιάζεται. Και τι ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα μόνος του. Το είπαμε 50 φορές. Ποιος νοιάζεται. 1800 ευρώ. Ναι, εγώ νοιάζομαι σίγουρα. Ναι, συλλαλητήριο πήγες. Πώς δεν πήγα. Και τι είδες. Τι να δω. Το Τουρφυλίδη να θέλει να χωρίσει την Ελλάδα στο δύο. Επειδή του το είπα στο καφενείο. Τι να λέει. Τι λέει. Τέλος πάντων, στο χωρίο που χάθηκε τζάμπα τελείως, ενώ το είχαμε στο χέρι με την αξία μας. Αφού είστε χωριάτες. Αδερφέ σου κυριτάσε. Γιατί ρε αδερφέ. Ρε φίλε, δικό σου πρωτάθλημα με 10 φιλικά παιχνίδια. Με διαιτησία του Ολυμπιακού 50-50. Με Παναθηναϊκό ανύπαρκτο. Με Τσίπρα. Με ΕΠΟ δικιά σου. Χάρη στο πρωτάθλημα. Ποιο δεν είσαι χωριάτης. Εντάξει, ωραία. Αφού αυτό μας το κλέψανε, αυτό μας το έκλεψανε, δεν πουλάει. Που έδινε, δεν πουλάει το μας το έκλεψανε. Ακριβώς. Ναι. Δεν το κλέψανε ακριβώς. Ναι. Η αλήθεια ξέρεις ποια είναι. Γιατί άμα σας το έκλεψανε, θα ήσασταν 50.000. Δεν πήγανε στην Καλλικράτεια. Άντε μπράβο. Όταν ο πρόεδρος σου λέει προστάτευση στην ομάδα, και εσύ στους ομάδες πας στις πόρτες και μπαίνεις μέσα, ή μπαίνει ο ίδιος με... Το χέρι στο όπλο, στο κουμπούρι. Πού πας. Είπε το άσκετο εγώ λαχαρτί και βρήκε αφορμή ο άνθρωπος να κάνει αυτά που κάνει. Για μαρμίτα είναι. Τέλος πάντων, το καλό ποιο είναι. Ναι. Εγώ φανατικός δεν είμαι. Ναι. Και ούτε καν παγωτζής, να καταλάβεις. Τι ομάδα είσαι. Εγώ. Ναι. Εγώ γεννήθηκα γάβρος. Γεννήθηκες γάβρος. Μετά τι έγινε. Ναι. Έτυχε να μην κολλήσω ιδιαίτερα, να πάω και στο 1-4 μέσα στον ΠΑΟΚ το 98, οπότε το 99. Ναι. Μέσα στο εδώ, μέσα στην Τούμπα. Ναι. Θυμάσαι. Ήμουνα στη γύρα 5, ναι. Λιολίβη. Ναι. Θα θυμάσαι αυτά. Θυμάμαι, ναι. Πού καταλήγουμε, λέω.
Εγώ είμαι και με φενταγίν και με πανιόνιους αντιφά, είμαι τέτοια φάση. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, το θέμα... 35. 35. Ναι. Με γυναίκα πήγες. Ναι, εσύ τι λες. Ναι. Όταν βγαίνετε, τι θέματα την πιάνεις, να πούμε, γιατί μιλάτε όταν βγαίνετε έξω. Γιατί αναλώθηκε η κουμπή στο να καλύπτεις τον συνάδελφό σου και να μην μιλάμε για κάτι που έγινε χτες ή σήμερα ή τέτοιο. Καταλαβαίνω ότι ναι, είναι φίλος σου, οφείλεις να βοηθήσεις. Είμαι αλτρουιστής, ναι. Έκανες λάθος που άφησες τον άλλο να μιλήσει. Ναι. Τον, πώς το λένε, δεν θέλω να πω. Μην πεις, μην πεις, ναι. Λάθος μεγάλο. Ναι. Έπρεπε να τον κόψεις κατευθείαν. Ναι. Και... Εγώ τώρα αυτό στο θέμα δεν μπορώ να πάρω θέση, γιατί δεν έχω και άποψη του γεγονότος. Τέλειες. Άμα ήθελες να πεις σε μένα ή στον επόμενο, είναι το να φέρει γενικότερα, καλό θα ήταν να μάθω κι εγώ, γιατί δεν ξέρω. Φίλε, μπαίνεις μέσα στην αποθήκη και δεν σε αρέσει. Έτσι και να μην το ξέρω. Τώρα μην είναι καμιά ταλίκα που πίσω και εκεί. Η Ρωμά που σας λένε. Φιλάς. Δεν φιλάς τώρα. Φιλάς τώρα, τι φιλάς εκεί. Δεν έχεις τη δουλειά. Μ' ακούς. Εγώ σ' ακούω, οι άλλες ακούνε ότι μιλάς. Ναι, στη δουλειά είπα. Όχι, όχι. Εργοστάσιο φιλάς ή γραφεία. Εργοστάσιο. Είναι φίλε, στα πρόθυρα αυτοκτονίας είσαι. Δηλαδή, με έχει πιάσει θλίψη εμένα τώρα. Δηλαδή, στεναχωριέμαι. Ναι, γιατί βάζω λάδι να ακούσεις ένα χαρό, ξέρω εγώ, και ακούω... Δηλαδή έβαλες να χαρείς, άκουσες το Φωτιάδη και λυπήθηκες. Όχι, ακριβώς. Και θα χαιρόσω να μιλούσαμε για τον Πανιόνιο Σπάουκ, την overlap του Πέλκα με τον Πρίγιοβιτς. Ναι. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής. Χαίρεσαι. Με το περσινό πέτσινο κύπλο του ΠΑΟΚ. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί το καλύτερο παρόν της Ελλάδος ήταν του Ηρακλή. Το εργοστάσιο που είναι. Το εργοστάσιο που είναι. Έξω στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δυτικά. Σύνο. ΒΙΠΕ. ΒΙΠΕ. Τι το ΒΙΠΕ? Βιομηχανική περιοχή. Σίδου. Σίδου. Και Ορμανοί γύφτη και κλέβουνε, να ξέρεις. Τι με στοχοποιήσατε. Κλείσε γλυκό αγόρι. Είσαι για μαρμίτα αγόρι μου. Θα πάρω αυτό να με φυλάει το Μητρόπολης. Ποιος? Τον θες. Και δεν πέρασε εμένα. Το Μητρόπολης. Και δεν πέρασε εμένα με. Εσύ είσαι γρατσουρισμένο CD. Άστο. Εμένα. Εγώ. Το είπαμε πιο μπροστά. Θα σου εξηγήσουμε. Μετά θα σου πούμε. Μετά θα σου πούμε. Δεν το περίμενα, ρε. Τι δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα να με πει εμένα έτσι. Σε jukebox προσπαθεί να βάλει την πίστη. Jukebox, okay. Τι μου λε τώρα, δε, ρε. Εγώ, ρε, ένα 90 με G3 όπλο που κρατάω και κάνω. Είσαι καλά, ρε. θα σε βρω και θα σε διαλύσω, ρε. Σ' ανοίξω σαν το τέτοιο, ρε. Εμφανίστηκαν κάτι άτομα πριν κάνα μήνα, ξέρω εγώ. Με λέει, πετούσαν πέτρε. Αμόρισαν του κράκ ακούσαν, ξέρω εγώ. Ξαφανιστήκανε. Είδες, ήταν και... Μπράβο Γιάννη, ναι! Πάμε, επόμενος κύριος. Πλάκα με κάνεις τώρα, δε ρε. Μπορείς να βγάλεις άκρη. Πώς δεν μπορώ. Κι εγώ. Καλημέρα. 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 Εγώ είμαι. Ναι. Τάκης από Εύωσμο. Ναι. Παουκτσάκη άρρωστο. Ναι. Θέλω να πω την καλησπέρα μου σε όλους. Ναι. Στο Στέφανο. Ναι. Που λέει τα ωραία τα αστεία. Ναι. Με το MVP. Ναι. Και στο Μιχάλη. Αλλά δεν μου άρεσε που χτύπησε το άλλο το παιδί. Ναι. Γιατί και εμένα μια φορά μην είχε χτυπήσει ένας περιτεράς. Γιατί είχα πάει να κλέψω κάτι μέντος. Ναι. Να κάνω με την κοκακόλα. Ναι. Που κάνουνε. Ναι, ναι, αφρό. Αλλά εγώ πήρα τηλέφωνο να σας πω για το συναντητήριο. Ναι. Γιατί τότε με τη διακοπή το νερό. Ναι. Αυτό μας κόψαν το νερό. Ναι. Για να μας ρίξουν μέσα νερό, ναι. Χάπια, για να μας κοιμήσουν, ναι. Για να μην πάμε στο συναντητήριο. Α, λες ότι σας ρίξαν χάπια, ναι, στο νερό. Ναι, αυτό, και εγώ δεν πίνω νερό, έχω 2 εβδομάδες να πιω, από τότε που το έμαθα. Α, ύπνος είσαι 2 εβδομάδες. Όχι, να πιω νερό από τη βρύση, πίνω μόνο εμφιαλωμένο. Ναι. Γι' αυτό και δεν κάνω ούτε μπάνιο.
Και έχω κλείσει και τα παράθυρα, γιατί εξασμίζεται για πανδύπλα και έρχεται στο σπίτι. Sleep, αλλάζεις. Ε? Sleep. Το sleep ίσον βρακί. Ποιο? Βρακί το λένε στον εαυτό του sleep. Βρακί. Ποιο δεν ξέρω, παιδιά, αυτό, τι καλύτερα να πω. Καληνύχτα. Καληνύχτα, φίλε. Έπρεπε το περιπτερά να του τη βάλει στο κοφρέτα στον πισινό που δεν σ' άφησε τη μέντο. Στου δυο του τελευταίου θα του καλέσουμε στην άλλη μαρμίδα. Άνετα. Την άλλη Δευτέρα. Άνετα. Άνετα. Εσύ το άνετα να μην το λε. Γιατί μαζί θα κάθεστε. Δεν θέλω πολύ bullying στον Αλέξανδρο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Έλα, να το δούμε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, πρώτη φορά τηλεφωνώ. Το καταλαβαίνω. Από πού το καταλάβετε, φίλε, δεν κατάλαβα. Τη φωνή σου, φίλε, είναι. Καινούργια. Πώς είναι, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Φορτωμένη μαγκιά, να πούμε. Ναι. Όχι, ρε, να το πω. Ίσα-ίσα που. Πρώτη φορά τηλεφωνάω, σου ακούω. Τι να σου πω τώρα, 15 χρόνια. Και είσαι καλά. Τόσο περίπου. Είσαι καλά που με ακούς 15 χρόνια, πας καλά. Ναι, ρε φίλε, ναι. Και συμφωνώ μαζί σου και λέει, αυτό είναι. Δεν πας καλά. Που, ας πούμε, άμα συμφωνείς μαζί μου, δεν πας καλά. Λοιπόν, ναι. Από εκεί και πέρα θέλω να πω στον Στέφανο. Ναι. Στον Στέφανο ότι. Ο Στέφανος είναι ένας άνθρωπος που στην εκπομπή του, εγώ για μένα, γνώμη μου, βασικά Μύρωνας λεγόμαι. Μύρωνας, αρχαίο όνομα, ναι. Λοιπόν, πότε γιορτάζεις? 7 Αυγούστου. Ο Μύρωνας τι ήταν, Άγιος? Ναι, Άγιος. Πώς σκότωσε αυτό? Όχι Άγιος, ήταν στους Ολυμπιακούς αγώνες, ο Δισκοβόλος ήταν άγαλμα. Δισκοβόλος του Μύρωνα ήταν. Άγαλμα, ναι. Στην αρχαία Ελλάδα να σου πήρε. Στάσου ρε φίλε, άγαλμα ήταν αυτός. Δεν ήταν άνθρωπος. Ναι, αυτό που λες. Σου λέω, από τότε που οι Ολυμπιακοί αγώνες που αγώνανε, που γίνανε, και έγινε άγαλμα, πώς να σου πω. Ο Μύρωνας ήταν ένας μεγάλος δισκοβόλος, να σε βοηθήσω. Μεγάλος Ολυμπιονίκης, γι' αυτό όπως έγινε και ο. Άρα δεν ήταν άγαλμα. Ο Σπύρος Λούις. Ναι. Άρα δεν ήταν άγαλμα εξ αυτού, έγινε μετά άγαλμα. Ναι, ναι, εντάξει, συγγνώμη. Έλληνας ήταν. Πώς είπατε? Ο Μύρωνας ήταν Έλληνας. Αρχαίος Αθηναίος. Βέβαια είναι αυτό που λέει, αρχαίο. Αθηναίος ήτανε. Α, αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι, αυτό εσύ, εσύ από πού είσαι? Σαλονικιός είναι αυτό που λέει. Ναι, ρε φίλε, αυτοί δεν μας χωνεύουν οι Αθηναίοι. Και εσύ πήρες όνομα Αθηναίου. Εντάξει, το παππού ρε αυτό που λέει τώρα. Τον παππού σου λέγαν Μύρωνα. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, ωραία. Ναι. Για πες. Λοιπόν, να συνεχίσω τώρα αυτό που λέει. Ναι. Στο Στέφανο. Έλα. Ότι δίνει αυτό, για γνώμη μου, είπαμε, μια νότα, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που πες το γέλιο μέσα αυτά. Χαρούμενη θετική ενέργεια. Πολύ ωραίες. Ναι. Ναι, αυτό ακριβώς είναι αυτό που λένε, ναι. Από εκεί και πέρα τώρα για τον, δεν έχω να ασχολήσω κάτι, όπως εντάξει τώρα, για τον, για τον Φωτιάδη, ναι. Ναι. Ναι, αυτό, από εκεί πέρα. Ξέρω, για τον ΠΑΟΚ, εμένα, εγώ τώρα. Για τον ΠΑΟΚ θέλω να μιλήσω, ωραία. Να πεις για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είσαι. ΠΑΟΚ είσαι. Πώς είπες? Ναι, ΠΑΟΚ είσαι. Ναι. Αυτό που λέει, εντάξει, δεν πηγαίνω σε γήπεδο. Όχι, εντάξει, πολύ, ναι. Ναι, δεν πηγαίνω. Δεν πας στο γήπεδο. Δεν σε τραβάει. Ναι. Ναι, άκουσε και ένα ΠΑΟΚ που δεν. Δεν πάει στο γήπεδο, ναι. Καλά, οι περισσότεροι δεν πάνε. Ναι. Αλλά αυτό δεν το ξέρω. Το ξέρω εγώ. Αυτό μπορεί να το. Ναι, σίγουρα. Σε κάτι παραπάνω μπορεί να ξέρει. Ωραία. Mm. Λοιπόν, εγώ τώρα που δεν έχω ρε παιδί μου. Εντάξει, μα απασχολεί βέβαια. Σε απασχολεί, αλλά όχι τόσο. Μπράβο. Έτσι, το βρήκα. Ωραία. Εγώ, το βρήκα. Λοιπόν, εμένα, εγώ έγινα πάω. Ναι, έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή. Δηλαδή, πώς να σου. Δεν με ενοχλεί ρε παιδί μου το ότι. Αυτό μας το κλέψανε. Δηλαδή, το κλέψανε. Αυτό που. Το χάσες. Εσύ φταίς, το κλέψανε. Ποιος το έκανε? Ναι, εντάξει. Ναι, αυτό σου είπα, αυτό που λέω. Ότι δεν με ενοχλεί. Αυτό. Ναι. Μήρε, αυτό που λέω. Αυτό δεν με ενοχλεί. Αυτοί τι θέλουν μετά, ρε φίλε. Μήρε. Τώρα, αυτό ξέρω εγώ. Δεν με ενοχλεί.
Δηλαδή τόσο πολύ, ναι, ξέρω εγώ. Ξενέρωσες δηλαδή συνέχεια με αυτό το πράγμα. Δεν θέλεις. Στεναχωρέθηκες, αλλά δεν σε πείραξε και πολύ. Στο κλέψανε αλλά αυτές και εσύ. Μπρα. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Να, αυτό, ναι, ναι. Αυτό. Αυτά ρε, φίλε Λαντόπουλε. Εντάξει, θα πάρουμε το κύπελο, ο ΠΑΟΚ. Και θα το μετριάζεις αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Το ξέρατε τώρα, ήθελα να πω τόσα πολλά και αυτό τουλάχιστον το κύπελο να πάρω. Ένα πράγμα να σε ρωτήσω τώρα πριν κλείσεις. Ναι, ναι. Τέτοια ώρα που είσαι ξύπνιος, τι κάνεις και μας ακούς. Τι, τι. Δουλεύεις ή αράζεις στο σπίτι. Αραχτός είμαι. Τι είσαι αραχτός, σπίτι, αράζεις δηλαδή, σου κάνω. Ναι, δεν έχω. Δεν άκουσα, Στεφανέ. Λέω, σου κάνουμε παρέα αυτή τη στιγμή. Δεν δουλεύεις κάπου, αράζεις σπίτι. Ναι, ναι, δεν, ναι, γαμώτο, δεν έχω δουλειά. Θα βρούμε ναι, και από αυτό, ρε, όλα καλά θα πάνε. Ρε. Δεν μου λες. Πιστεύω, γυναίκα, έχεις όλα, γυναίκα, γυναίκα, γυναίκα. Α, έτσι λες, ε. Όχι, εγώ δεν λέω, καλά. Ρωτάω. Πώς? Λέω, γυναίκα στο σπίτι έχεις. Όχι, 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 όχι. Τυχερός. Ζω με τους, γονείς μου. Με τους, πόσο χρόνο είσαι? Είμαι, εντάξει, 37. Στο ΕΚΠΑΠΕ είσαι, μετάλλευση πατρικής περιουσίας. Είναι ηλικία έχουμε, να το εντάξει, μια χαρά. Θα βρούμε. Εντάξει, η γυναίκα και δουλειά θα βρούμε. Εντάξει είσαι, εντάξει. Ναι. Μια χαρά. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, είσαι ήρεμος, πάντως τουλάχιστον. Αυτό που σε απασχολεί είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά και εκείνο το μετρίεσες. Σε αγαπώ πολύ. Δεν κοιμόμαστε κιόλα. Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά. Μ' αρέσει. Ωραίος είναι. Τα παίρνει λεπτά τα θέματα. Είδες, έχω και θαυμαστές να πούμε. Όχι μόνο 40 να έχει θαυμαστές. Έχω κι εγώ. Ναι. Γιατί μόνο 40 λέει ότι. Σωστό, ναι. Έχω κι εγώ θαυμαστές. Τώρα ναι. Πώς λέει, μην είσαι νάρκισος. Έχω 40, έχω κι εγώ θαυμαστές. Πάμε στους 4 τελευταίους για να ακούσουμε. Τόση πολύ. Τόση πολύ. Καλημέρα. 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 Σα απολυστήρα. Γεια σα. Εργαζόμενο από Αθήνα, δικά μου. Πού είσαι, αγόρι μου, πού είσαι, είδε τι έκανα σήμερα. Πάλι έρχομαι και να αναστατώνω τη μαρμίδα και τον τρόπο. Ναι, αλλά μην παίρνει αέρα τώρα. Όχι, δεν παίρνει αέρα, μη με. Μην αυτό που λέω να σου πω κάτι. Παίρνει αέρα, παίρνει αέρα. Όχι. Εν έτη 2018 κάθεσαι ασχολείσαι με Λουτσέσκου, συλλαλητήρια και τέτοια. Παρασχοληθεί με εμένα. Ναι. Τι κάνει σε σχολή, σε φέρει και η Φωτιά, άρη να γουστάρουμε τώρα. Κάνει και σχολή, σε φέρει. Φόβολα, τα είπα πριν τρεις μέρες που πήραμε καφέ. Στα είπα, τα είπα, ναι. Σταδωρέ, μαζεύω, είμαι σαν το σουγκάρι, μαζεύω λίγο θεματάκια και έρχομαι και κάνω πάντα γουρεύω. Τίποτα, είσαι χορηγή, είσαι ο καλύτερος. Τι να κάνω, αφού τον ξέρω τον πάω ρε Μουστράδη. Και στην Ανίτα, και στην Ανίτα που θα πάω, και ξέρω φυσικά. Και θέλω να χαιρετήσω και τον Απόλλων Πόντους και την Κυριακή να πάμε καλά, δηλαδή και με τον Άρη, ας πούμε, να κερδίσει, αν κερδίσουμε, ξέρω εγώ, ναι. Και να μαζέψουμε πολύ κόσμο, ναι, ναι, να ναι. Γίνει. Εντάξει, αυτό εδώ. Και θέλω να πω και στην Ανίτα που θα πάω, πρώτο Θεός και γίνει, ας πούμε, θα πω τον Ραπτόπουλο. Γιατί τον Ραπτόπουλο και πίνακα και κορνίζα τον έφερα. Και έγινε και γνωριμία με τον Φαρσαρινό και όλο αυτό το πράγμα έγινε. Και ζωγραφιά το έφερε. Για το μνήμα, για τη φωτογραφία είναι ρε φιλέτς. Κι όμως κανένας δεν το έχει κάνει αυτό εδώ. Κι κανένας. Κανένας. Θέλω να μην έχει να κάνει άλλο ζωγραφιά φωτογραφία. Όχι. Την καργάλυψη σε αυτό. Όχι. Μην το λε αυτό. Μην σε παρακαλώ ρε. Δεν λέγεται. Κάνε τα σεντόνια. Δεν μου λες, ήθελα να ανταλλάξουμε τηλέφωνα. Άρα τώρα το που λέγονται θέλει. Άκου να σου πω, πήρα τηλέφωνο από ένα φίλο μου από τα Μιράτα και μιλήσαμε τις προάλλες. Ναι. Και το ρώτησε για τις καμήλες. Τι παίζει εκεί πέρα από νομικό καθεστώς και τέτοια. Ναι, για πες. Νομικά. Για πες. Πρώτα απ' όλα θα ελέγξεις την κάθε μία ξεχωριστά, άμα έχει βιβλίο σέρβις από τη μαμά εταιρεία. Βιβλίο σέρβις. Αυτές που έχουν δύο καμπούρες. Ναι, αυτές θα έχουν. Και θα βάλουν και παίρνουν διπλά τακάκια. Διπλά τακάκια. Τι είναι, τι είναι, η Φεράρι είναι. Άκου, άκου, άκου. Οι άλλες που έχουν τρεις καμπούρες ναι. Είναι 26 βάλβιδες, παίρνουν. Δεν έχει ρε συνήθεια. Δεν έχει, δύο είναι ρε. Και ξέρεις, επειδή αυτές είναι αερόψυκτες ναι. Στα 30 χιλιόμετρα να κάνει στάση. Τι είναι, είναι σου είναι ρε. Το τέτοιο, πως έλεγε, το βιλατέρ. Είναι σου είναι ρε γκαμίλε. θα ήθελα πολύ να σε γνωρίσω. Αλλά έφυγες. Άρα κυλεύω, για Παρατόπουλο ελεύθερα. Από Στέφανο, όταν κατέβεις Αθήνα να τα πούμε. Εγώ θα κατέβω στον τελικό κυπέλου. Να στείλεις. Εσύ θα κατέβεις, δεν θα σε φιλοξενήσω, ξέρεις. Τώρα σε έχω φιλοξενήσει, ήδη ξέρεις πως είμαι. Ξέρω. Φωτιάδη, άκουσα να σου πω το άλλο. Έλα. Έστω ότι κατεβαίνεις, ρε παιδί μου. Ναι.
Τι γίνεται, είναι να γίνει ο γάμος Σαββάτου, ας πούμε. Ναι. Και έχει κατέβει το σόι και έχει δώσει ραντεβού στην εκκλησία και τα λοιπά να συναντηθείτε. Δεν θα εκκλησία. Και πες ότι Παρασκευή βράδυ Σαββάτο πρωί βρέχει. Ναι. Πώς θα συνεχίσετε να πάτε στην εκκλησία. Πώς θα συνεχίσουμε. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Αυτό που είναι πρόβλημα. Ναι, αλλά και δεν βρέχει. Δεν βρέχει. Έχει να βρέξει 40 χρόνια εκεί, με έχουν πει ότι. 45 χρόνια. Αν πάμε εμείς θα ρίξει κατακλυσμό, ρε. Λες να πας εσύ και να γίνει το θαύμα και να λένε αυτοί, ήρθαν αυτοί από την Ελλάδα και φέραν τη βροχή. Θα είναι και κάτι άλλο θα είναι. Για λέγε, τελευταίο. Θέλω να το κάνεις κουμπάρο, το Ραπτόπουλο τι θα το κάνεις. Το Ραπτόπουλο, ναι. Θα το χρυσούσω ρε μπρο. Και ειδικά τον κουμπάρο, πιο πολύ τον κουμπάρο. Πιο πολύ τον κουμπάρο. Τον κουμπάρο θέλει περισσότερο, ναι. Θα του βρεις εκεί και ένα χαρέμι, ξέρω, να το πετάξεις εκεί μέσα να κάνει τι θέλει. Μου φέρνουν στολή από Άραβα. Να ξέρεις, θα ντυθώ στο λαϊκό δικαστήριο. Αυτό δεν το ξέρεις. Πάλι θα κάνω πάντα. Εγώ φοβάμαι ότι θα πάρουν τα μυαλά του αέρα και δεν θα μας μιλάει. Όχι, δεν θα πάρουν. Δεν θα μας μιλάει. Έχει από πότε ξεκίνησε, από το Σεπτέμβριο. Δεν θα μας μιλάει. Από το Σεπτέμβριο ξεκίνησε. Από Σεπτέμβριο. Με πήραν τα μυαλά αέρα. Σε πήρανε. Όχι. Εσένα όχι τόσο. Του 40 πήρανε. Έχει τα μυαλά του 40 τα βάλε. Άσε τον άνθρωπο, 70 χρονών είναι. 40 ρε τα βάλε. Εγώ θα λέω ότι άμα πλουτίσει και αυτό, ούτε φιλικό τράγο θα με κάνει δώρο. Ναι, το δωρή. Ξέρει τι θέλω εγώ. Το μόνο που θέλω εγώ, όταν θα. Πρώτα Θεό, θα κανονίσω και να βρεθούμε και όταν θα κατέβω στην Ανίτα. Ναι. Όποτε θέλει. Το θέμα είναι να μπορεί ο κόσμο να. Να κάνει σειρά για αυτόγραφο. Όχι, έτσι. Αυτόγραφα. Θα υπογράφω εγώ. Έχει το Βασιλάκι. Παραλυφάκι το Χατζινάκο θα τον πάρει. Φαντάζε. Ότι άλλαξε το θέμα. Έλα, κορμό. Ότι άμα σε δώσω τη στολή του Άραβα. Με την κελεμπία και την μπουρκα που είναι μπροστά. Ναι, αλλά τα μπουρκα τα είδε. Ή θα βρίσκει τη μύτη. Ε? Άμα σου δώσω τη στολή του Άραβα με την κελεμπία και την μπουρκα. Κοίταξε εγώ, κοίταξε να πάω έτοιμο από εδώ, ε. Ναι, η μπουρκα θα κλείνει από μπροστά ή θα βρίσκει τη μύτη. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Θα κλείνει, ρε. Εντάξει. Θα κάνει δική μπουρκα. Ναι. Εντάξει. Με ένα 90 ύψο τι δεν θα έγινε. Αλλά το θέμα είναι δεν την έχω δει, Στέφανε. Ακόμα. Δεν ξέρω τι θα συναντήσω, δηλαδή, αν είναι ένα 70. Να σου πω και κάτι, θα σε κάνω λίγο αγελάδες. Είχε έναν από τη Γερμανία, πήγε στην Ανίτα, αυτό έγινε την Κυριακή, και το λέει την Ανίτα, λέει πώς τη θέλεις, πόσα κιλά, λέει θέλω, λέει μέχρι 68 κιλά, ένα 75, ένα τέτοιο, ήρθε και έγινε τα μαλλιά της, τα ξανθά, τρελάθηκε. Δεν ήξερε τι ήταν, δεν ήξερε τι τέτοιο. Και έβγαλε μια καρτέλα και λέει θέλω τόσο. Αυτή εδώ, έτσι. Και πήρε μία 90 κιλά. Δεν μου κάνει, λέει. Και ο Θεόφιλος γύρισε και τη λέει. Περίμενε. Όχι, κάτσε λίγο. Μισό λεπτό. Ποιος είναι ο Θεόφιλος. Αυτός ο ίδιος γύρισε και λέει, αντί να πει με άλλο τρόπο, την είπε χοντρή. Μέσα στην Ανίτα. Γι' αυτό την είπες Αθεόφιλο. Ναι. Θεόφιλο το λέγανε μάλλον. Θόδωρε, να σου πω τώρα. Πάμε όλοι στο Γλέντι τώρα και πάμε να δούμε την Ήφη και έχει την μπουρκα. Πιστεύεις, άμα σηκώσουμε την μπουρκα, συναντήσουμε κανένα κυμπόκο από κάτω. Τέτοιο στυλ. Δεν θα γίνει κυμπόκο σήμερα στην εκπομπή. Κι αν το κόσμο να κάνω τα καπάκια μου! Τα καπάκια τα πέκα τα Μάθε λίγο. Πάλι ντεπορ. Μάθε λίγο τι φαγητά έχουν εκεί πέρα, γιατί έχουμε και από εδώ. Όλα καυτερά είναι για ημωροίδες. Όλα καυτερά. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω τι να. Δεν ξέρω τι θα τρώει. Ό,τι καίει όταν μπαίνει. Και όταν βγαίνει. Και το θέμα είναι τώρα που το ετοιμάσω το φίλο μας από εδώ, από εδώ την τέτοια να πέστηνα, για μπαστούρμα που είπε για την πίτσα. Όχι μπαστούρμα. Μπαστούρμα. Ναι. Μπαστούρμα. Θα τον ετοιμάσω τώρα δηλαδή. Θα τον αγγίξω. Αλλά εντάξει αυτός θα φάει. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα έρθει στο Μετρόπολης, ναι, για να καλοπιάσεις τη γραμματεία του κυρίου Ανδρώνη, την θα τη φέρεις μια παστουρμαδόπιτα. Και μετά θα δώσεις, το διογραφικό. Το έδωσα. Ποιο? Το έδωσα σήμερα. Ποιο? Τα έδωσα σήμερα. Ποιο? Ποιο? Διογραφικά. Το διογραφικό. Το έδωσες ρε Θεόφιλο. Καλά τι ρε. Τον Αθεόφιλο ρε. Καλά τι ρε. Τι είναι σπίρτοναμένο. Πήγε. Τούρμπο είμαι Φεράρι. Σπίρτο βρεγμένο και μοναθό. Όχι ρε, δεν είμαι σπίρτοναμένο. Διογραφικό έρχεται με γλυκά. Με τάρτες. Με παστρουμαδόπιτες. Αυτά τα παίρνει ο κόκκινος, του τα δίνουν τζάμπα και τα κερνάει εδώ. Ξύπνα. Ναι. Με τον κόκκινο, κοίταξε. Έχουμε ένα κοινό με το Παΐσιο. Παΐσιο. Ναι. Τι κάνατε, σας ευλόγησε και τους δύο Παΐσιος.
Δεν με ευλόγησε, τον έδωσα εγώ τη φωτογραφία να την έχει. Τον Παΐσιο. Ναι. Και από τότε άρχισε να τα βρίσκει όλα. Από τότε που την έδωσε τη φωτογραφία σου. Ναι. Τα μάντεψε όλα. Ναι, αλλά το μεσημέρι ρε Κωστή. Τι. Πω, πω, από το τρίψο που τον έκανα, κόντυψε να πέσει. Του κόκκινου. Τον έτρεπε, τον άρεσε. Τον άρεσε και κόντυψε να κοιμηθεί. Αφού το λέει, ξύπναρε τον έλεγε, ξέρω εγώ. Χρειάζεται ο κόκκινο τρίψουμε για να κοιμηθεί. Άμα το πιάσει το ζάχαρο, τρει και τέταρτο τρίψουμε για να κοιμηθεί. Άμα το πιάσει το ζάχαρο, τρει και τέταρτο τρίψουμε για να κοιμηθεί. Άμα το πιάσει το ζάχαρο, τρει και τέταρτο τρίψουμε για να κοιμηθεί. Άμα το πιάσει το ζάχαρο, τρει και τέταρτο τρίψουμε για να κοιμηθεί. Άμα το πιάσει το ζάχαρο, τρει και τέταρτο τρίψουμε για να κοιμηθεί. Άμα το πιάσει το ζάχαρο, τρει και τέταρτο τρίψουμε για να κοιμηθεί. Άμα το πιάσει το ζάχαρο, τρει και τέταρτο τρίψουμε για να κοιμηθεί. Άμα το πιάσει το ζάχαρο, τρει και τέταρτο τρίψουμε για να κοιμηθεί. Άμα το πιάσει το ζάχαρο, τρει και τέταρτο τρίψουμε για να κοιμηθεί. Άμα το πιάσει το ζάχαρο, τρει και τέταρτο τρίψουμε για να κοιμηθεί. Άμα το πιάσει το ζάχαρο, τρει και τέταρτο τρίψουμε για να κοιμηθεί. Άμα το πιάσει το ζάχαρο, τρει και τέταρτο τρίψουμε για να κοιμηθεί.